Μίλησε η διάταξη. Θέμα πρώτο. Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάξης των σχέσεων Α και Β βαθμού αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στον Β βαθμό από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Και συγκεκριτής είναι ο κύριος Λεωταρίτης. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λεωταρίτη, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα παρακαλούσα αυτό το θέμα να μην συζητηθεί. Κάνει. Ή εν πάση περιπτώσει, ή αν κάτι πρέπει να συζητηθεί ενδεχομένως, να υπάρχει μια συνάντηση της Περιφερειακής Αρχής με την ΠΕΔ, το Προεδρείο της ΠΕΔ, και να ντυθούν εκεί οι όποιες παρεξηγήσεις υπάρχουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό το όργανο μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Οι όποιες διαδικασίες, οι όποιες παρεξηγήσεις έχουν γίνει, γιατί είναι διακριτή η ρόλη και των δύο θεσμών, να ντυθούν σε εκείνο το επίπεδο και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα το. Του Περιφερειακού Συμβουλίου να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Η κυρία Χανιώτη. Κύριε Παυλή, συγγνώμη. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω την απόσυρση του συγκεκριμένου θέματος από την ημερήσια διάταξη. Θεωρώ ότι δεν είναι παραδεκτός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εισήγησή του, καθώς δεν πρόκειται να τεθεί προς ψηφοφορία κάτι, δεν μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να προχωρήσει σε μια τέτοια συζήτηση. Πιστεύουμε ότι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης υπάρχει από τον πολίτη για τον πολίτη, για να εκφράζεται όσο πιο άμεσα γίνεται στον τόπο του για τον τόπο του και όχι να αναδεικνύονται θέματα που έχουν να κάνουν με προσωπικές έρηδες ή με έρηδες οι οποίες έχουν να κάνουν με προβλήματα σε συνεργασίες, σε κριτήρια χρηματοδότησης, σε ανάληψη ευθυνών και αποτελεσματικότητας. Οι ΕΛΠΗ και οι ΚΕΔΕ έχουν ήδη προγραμματίσει μία κοινή συνεδρίαση για τα θέματα των αλλαγών στον Καλλικράτη. Θα μπορούσε αντίστοιχα να γίνει μία κοινή συνεδρίαση στα όργανα, στα εκλεγμένα και θεσπισμένα όργανα για την επίλυση των όποιων προβλημάτων υφίστανται. Το λόγο προς το άλφος, η κυρία Χατζηγιάννη. Απλώς να κάνω ένα ερώτημα. Τι επιδιώκετε να πετύχετε μέσα από αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να βγει κάτι καλό, θετικό για τον κόσμο, ενδιαφέρει τον κόσμο στη συζήτηση? Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει βέβαια και δεν είναι παρούσα η άλλη πλευρά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση που να είναι μια ολοκληρωμένη και να δούμε και τις αντίθετες απόψεις και πού εστιάζουν. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη, να αναφέρω ότι οι προσκλήσεις πηγαίνουν σε όλους τους Δήμους. Αφετέρου δε, είχα στείλει και πρόσκληση εκ μέρους της διοίκησης στον κύριο Χατζηγιάκο να είναι παρόν αν το επιθυμεί. Αυτό πληροφοριακά. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να πω το εξής. Η συζήτηση δεν έκανε ποτέ κακό. Και καμία συζήτηση δεν έκανε κακό. Δεν έφερε ο αντιπεριφερειάρχης και κανένας δεν έφερε εγώ κάτι για ψήφιση. Αλλά μία κουβέντα πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο επηρεάζει προφανώς με έναν πρόδειλο τρόπο που δεν χρειάζεται να τον αναλύσει κανείς, επηρεάζει και αποτελέσματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να βλάπτει ή γιατί να αποφευχθεί. Ο καθένας αυτή τη συζήτηση προσέρχεται υπεύθυνος για αυτά που λέει και το ότι προκληθεί προφανώς έχει ονοματεπώνυμο ως προς την ευθύνη. Ερώτηση για την κοινωνία, όπως ακούστηκε από εδώ, τι μπορεί να ενδιαφέρει αυτή την κοινωνία. Μπορεί να την ενδιαφέρει την κοινωνία. Μπορεί να την ενδιαφέρει για κάποια θέματα
τα οποία μπορεί να έχουν είτε καρκινοπατήσει, είτε προχωρήσει με έναν τρόπο που δεν ήταν ο ενδεδειγμένος κλπ. Λέω μπορεί. Από εκεί και πέρα. Αυτό το όργανο που λέγεται Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν φέρεις κάτι για συζήτηση, βρίσκεις αυτόν τον αντίλογο. Εάν δεν το φέρεις προς συζήτηση, είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχαν πάλι κάποιες τοποθετήσεις, δεν λέω από τους ίδιους, ίσως όχι από τους ίδιους ανθρώπους που μίλησαν τώρα, και θα έλεγαν αποφεύγεται κάτι, γιατί δεν συζητάμε αυτά τα οποία γίνονται και συζητάμε άλλα. Λοιπόν, συζήτηση είναι. Συζήτηση είναι και μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει με όρους πολιτικούς, μπορεί να γίνει ψύχρεμα και μπορεί να είναι και χρήσιμη και στην κοινωνία. Στο χέρι μας είναι. Το προσωπικό μου. Στο στέλνω σε SMS, εντάξει. Κατόπιν και της τοποθέτησης του κ. Περιφερειάρχη, είναι προφανώς ότι το θέμα θα συζητηθεί. Το λόγο έχει ο κ. Λονταρίτης. Κύριε συνάδελφε, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Πάσχα. Με απόλυτο σεβασμό θα ξεκινήσω τις τοποθετήσεις των παρόντων συναδελφών και θα πω ότι με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις του δεν μπορώ να κρύψω ότι με εξέπληξε το γεγονός ότι επιθυμούν να μην συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Είμαστε δημόσια πρόσωπα και η παρουσία μας, οι πράξεις μας δεν είναι προσωπικές. Είναι πράξεις που αφορούν αποκλειστικά την κοινωνία. Ως άτομα λειτουργούμε σε άλλους χώρους και όχι στα θεσμικά όργανα που έχουμε ταχθεί. Άρα, ειλικρινά, με εξέπληξε το γεγονός ότι θέλετε να αποφύγουμε μια συζήτηση που αφορά την ίδια την κοινωνία. Διότι, εάν τα πράγματα είναι όπως θα παρουσίασε ο κύριος Χατζηδιάκος, τότε η κοινωνία έχει πρόβλημα. Εάν δεν μπορούν να συνεργαστούν οι θεσμοί και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μετά από την συνεργασία των δύο βαθμών, αυτό αφορά την κοινωνία. Η πρώτη έκπληξη είναι αυτή. Η δεύτερη μεγάλη, πολύ πολύ μεγαλύτερη έκπληξη είναι η απουσία του κυρίου Χατζηδιάκου. Δεν μπορεί να θέτει ένα μείζον θέμα συνεργασίας θεσμών και να μην είναι παρόν να το στηρίξει δημόσια. Να το θέτει μέσω των δικτύων, κοινωνικής δικτύωσης και να αποφεύγει το δημόσιο δημοκρατικό διάλογο στα όργανα στα οποία θα έπρεπε να τον θέσει από την αρχή, αντί να το εμφανίσει το θέμα και το πρόβλημα 2:15 το βράδυ στο Facebook, με εκπλήσει πάρα πολύ. Για να είμαι ειλικρινής και μέσα από την εμπειρία μου, προτού προβεί σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή προτού πάρει την απόφαση να μην είναι εδώ, εγώ ήξερα ότι αυτό θα κάνει στο τέλος. Και το ήξερα διότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε αυτά τα 4 χρόνια της θητείας της έχει λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, αντελήφθην ότι ήταν του κυρίου Χατζηδιάκου προσωπικά η θέση, η πολιτική θέση, και όχι της ΠΕΔ, την οποία επικαλέστη. Άρα, αν θα ήταν σήμερα εδώ παρόν, θα έπρεπε να υπερασπιστεί την προσωπική του θέση για τις σχέσεις περιφέρειας και Δήμου και θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί έφτασε στα όρια της πολιτικής καπηλείας του θεσμού τον οποίον υπηρετεί, να τον επικαλεστεί για να εκφράσει τις προσωπικές πολιτικές του θέσεις. Δεν είχαμε καμία διάθεση ως περιφέρεια και ειδικά σήμερα και τέτοια μέρα να κουβεντιάσουμε ένα τέτοιο θέμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να κουβεντιάζουμε τα θέματα των θεσμών, παρουσία της κοινωνίας και όχι μέσω δελτίων τύπου και μάλιστα αυτά τα δελτία τύπου στο τέλος να τα κάνουμε και απουσία μας από τους θεσμούς όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άλλωστε,
Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ήθελε να αποφύγει τη δημόσια συζήτηση, διότι έχει άδικο 100% και από την πολιτική κίνηση που έκανε με το να ορίσει σήμερα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Ρόδο, μετά την πρόσκληση που του στείλαμε εμείς από το Περιφερειακό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, μετά τη δική μας πρόσκληση να έρθει εδώ να τοποθετηθεί, εφεύρε το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου για να συζητήσει, λέει, τα θέματα τα αναπτυξιακά όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Και αυτή η πολιτική του κίνηση δείχνει την πολιτική του αδυναμία να στηρίξει αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Και πέρα από αυτό, αφού εκφράστηκε ως ΠΕΔ, και ας υποθέσουμε και ας αποδεχθούμε ότι έπρεπε να γίνει σήμερα ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Ρόδο, γιατί τα έκτακτα γνωρίζουμε τι σημαίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς τουλάχιστον που υπηρετούμε τους θεσμούς, θα μπορούσε να τον εκπροσωπήσει εδώ ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ των θέσεων του Προέδρου. Αν θέλετε λοιπόν την προσωπική μου άποψη και με ευθύνη το λόγο μου, εγώ πιστεύω ότι οι δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Χατζηδιάκος και ο κύριος Μαραγκός προσωπικά και ως πρόσωπα, μη εκφράζοντας τα δημοτικά του συμβούλια, δεν έχουν απόφαση δημοτικών συμβουλίων για να τοποθετηθούν, τοποθετήθηκαν. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι εδώ αντιπρόεδρος της ΠΕΔ και να στηρίξει τις θέσεις του, τις θέσεις που υπερασπίστηκε ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμούπολης, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, την περασμένη Τετάρτη. Ούτε ο αντιπρόεδρος είναι εδώ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μετά την αναγνώριση του λάθους, του πολιτικού λάθους που έχουν κάνει, δεν τόλμησαν να είναι σήμερα παρόντες εδώ απέναντι στην κοινωνία και όχι απέναντι σε εμάς. Διότι απέναντι στην κοινωνία θα έπρεπε να τοποθετηθούν σήμερα και να πούνε τι το κακό έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή απέναντι στους Δήμους αυτά τα 4 χρόνια. Θα έπρεπε να το πούν με ονοματεπώνυμο. Θα έπρεπε να το δηλώσουν με ονοματεπώνυμο. Αυτό βεβαίως δεν είναι εύκολο. Αυτό που ήταν εύκολο ήταν το δελτίο τύπου, η ανάρτηση στο Facebook 2:15 το βράδυ και μετά το κρυφτούλι. Εντάξει, είναι πολιτική άλλων εποχών. Είναι εποχή που έχει οδηγήσει το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία εδώ που την έχει οδηγήσει, την οποία εμείς δεν αποδεχόμεθα. Γι' αυτό και είπαμε συζήτηση δημόσια, ελεύθερα, δημοκρατικά. Ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Να πω το εξής. Προσωπικά εγώ ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων δεν δέχτηκα ποτέ μα ποτέ τηλέφωνο από κάποιο συνάδελφο στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο οποίος να μου εκφράσει παράπονα ότι τον έχουμε ξεχάσει, τον έχουμε παραμελήσει ή έχουμε αδιαφορήσει για τον Δήμο του. Δεν έχω δεχθεί ούτε ένα τέτοιο τηλεφώνημα από τους 19 δημάρχους των Κυκλάδων. Συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Δημάρχου της Σύρου Ερμούπολης, ο οποίος εκφράσει ως αντιπρόεδρος της ΠΕΔ. Ουδέποτε έχει εκφράσει κάποιος κάποιο αίτημα, κάποια επιθυμία για συνεργασία ή για στήριξη και αυτή να έχει απορριφθεί. Επαναλαμβάνω, στο 100%. Αυτό θα έπρεπε να μου απαντήσει σήμερα ο κύριος Χατζηδιάκος, αν είναι εδώ, και επειδή είμαστε δημόσια πρόσωπα με ονοματεπώνυμο και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από γενικόλογες τοποθετήσεις μέσω των δελτίων τύπου, θα έπρεπε να μου πει ονομαστικά ποιοι είναι αυτοί οι δήμαρχοι οι οποίοι του έχουν μεταφέρει ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Εμένα προσωπικά δεν μου το έχει μεταφέρει κανένας. Ότι μπορεί να υπάρχουν με ένα ή δύο πρόσωπα, επαναλαμβάνω, όχι θεσμούς, πρόσωπα, κάποιες διαφορετικές εκτιμήσεις για τα πολιτικά τεκτενόμενα στους Δήμους τους, είναι τελείως διαφορετικό από το να βγαίνει και να τοποθετείται δημόσια και να λέει ότι είναι οριακές οι σχέσεις των Δήμων με την Περιφέρεια. Δεν θα μπω σε αριθμούς, θα το κάνω αν θέλετε εσείς, για το πόσες συνεργασίες με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε κάνει αυτά τα 4 χρόνια. Να μιλήσουμε και για το ΕΣΠΑ, να μιλήσουμε και για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Το σίγουρο είναι ότι η κοινωνία δεν είναι ούτε κουφή, ούτε τυφλή, γιατί φτάσαμε και σε τέτοιους χαρακτηρισμούς από τον αντιπρόεδρο της ΠΕΔ, που να μην βλέπει ότι η συνεργασία μας είναι καλή. Είναι άρεστη και θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο.
διότι εδώ δεν είμαστε για να υπηρετούμε προσωπικούς σκοπούς, είμαστε για να υπηρετούμε την κοινωνία. Βεβαίως, μετά από αυτήν την ανάρτηση και από αυτή τη διαδικασία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι, οι οποίοι πλέον πλησιάζοντας προς τις εκλογές, δεν έχουν να παρουσιάσουν προσωπικά οι ίδιοι προσωπικά και όχι οι δήμαρχοι, επαναλαμβάνω, ξεχωρίζω την τοπική αυτοδιοίκηση από τα δύο πρόσωπα που προανέφερα. Και επαναλαμβάνω, ξεχωρίζω τα δύο πρόσωπα και από τα δημοτικά τους συμβούλια. Διότι ούτε απόφαση δημοτικών συμβουλίων είχαν διατυπωθεί. Πρέπει να γνωρίζουμε και το γνωρίζετε άρεστα ότι οι δήμαρχοι εκφράζουν τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Και σε τέτοια θέματα μείζωνος σημασίας, δύο φορές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων και των υπηρεσιών τους. Και όχι να τοποθετούνται επί προσωπικού, επειδή για τον ΑΒ λόγο έχουν κάποια κίνητρα. Άρα είναι μια πολιτική, συκοφαντική συμπεριφορά η οποία έχει πέσει ήδη στο κενό. Και γι' αυτό κρύβονται από τους πολίτες. Δεν κρύφτηκαν από μας σήμερα. Σήμερα κρύβονται από τους πολίτες. Δεν έχω λόγο να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εάν κάποιος εκ των συναδέλφων έχει κάποια απορία και θέλει να ρωτήσει το οτιδήποτε. Η σχέση πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ελλάδα είναι μια σχέση ισορροπίας η οποία τηρείται με κόπο και μεγάλη δυσκολία σε όλη τη χώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, ούτε είναι κάτι κρυφό ή μυστικό. Και βεβαίως ήταν και πάντα έτσι. Ούτε ως προς την χρονική έτσι, στιγμή είναι κάτι καινούριο. Ήταν πάντα έτσι. Και είναι λογικό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Τουλάχιστον στην περιφέρειά μας ο βαθμός της συνεργασίας, επειδή δεν είμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι αυτοτελές, είμαστε ένα υποσύνολο, το 1/13 τουλάχιστον της χώρας διοικητικά. Λοιπόν, ο βαθμός της συνεργασίας που υπάρχει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παραμένει με τα όποια προβλήματα έχει και έχει προβλήματα. Εντάξει. Παραμένει ο υψηλότερος στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είπαμε για να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν κινδυνεύει η συνεργασία από τη συζήτηση. Καθόλου δεν κινδυνεύει η συνεργασία. Και δεν κινδυνεύει διότι τα θέματα όλα τα οποία αφορούν τη συνεργασία μας με τον πρώτο βαθμό προχωράει εξ αρχήτως κάποιων διαπροσωπικών, να το πούμε έτσι, σχέσεων. Επηρεάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις πολιτική. Ναι, νομίζω ναι. Και όλοι το γνωρίζουμε. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να προχωράνε τα θέματα, έτσι. Λοιπόν, και λέω το εξής. Εάν πάμε σε μια συζήτηση η οποία θα έρθουμε να αποτυπώσουμε, τι είναι αυτά τα οποία δεν προχωράνε, ποια είναι, πάλι μπορούμε με ψυχραιμία να δούμε εάν αυτό έχει επηρεάσει. Και αυτή είναι μια συζήτηση που δεν τη φοβόμαστε, εμείς ούτε θέλουμε να κρυφτούμε, γιατί είναι πάρα πολύ καθαρό. Τώρα κρατάω εδώ τον φάκελο αυτό που μου φέρανε από το λιμάνι χθες. Είναι η σύμβαση για την Κύμολο και την Αφαλάκωση. Λοιπόν, σε όλα τα νησιά, με όλα τα προβλήματα που έχουμε, προσπαθούν για το καλύτερο. Πέρα όμως από αυτό, το οποίο τι έχει, κάτι, το τελευταίο συμβάν, έχει κάτι το οποίο είναι έτσι καινούριο. Και πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα που είμαστε σε αυτή την αίθουσα, που έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας να εκτεθούμε και έχουμε τύχει της εμπιστοσύνης του κόσμου, υπάρχουν και οι υπηρεσίες που είναι πίσω από μας. Και αυτή η συγκεκριμένη επίθεση αφορούσε και ένα πολύ συγκεκριμένο έργο. Προϊστάμενος της ΕΗ είναι εδώ.
Εδώ. Έλασε να πάρε μια καρικλίτσα, κύριε Βουτσίνο. Ελάτε σε ένα μικρόφωνο. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ήρεμη συζήτηση κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω πια εδώ πέρα. Σε τι εκτίθεται η υπηρεσία? Δύο τεχνικά θέματα πρέπει να συζητήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, κανένας ούτε το βάζει συλλογική. Κανένας δεν το βάλει συλλογική της συκοφαντίας. Μια συζήτηση κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και ψύχρεμα και ήρεμα και να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Εντάξει, κλήθηκε. Επέλεξε να λείπει η άλλη πλευρά. Εντάξει. Λοιπόν, και στις 3 παρά το πρωί και εγώ έλειπα όταν έγινε η ανάρτηση. Ρε Αντώνη, ρε αγάπη μου γλυκιά, να πω κάτι. Να πω. Αντώνη μου, άκουσε με λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει ο καθένας ή πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας ή πώς το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Είναι μια πραγματικότητα της σημερινής ζωής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια πραγματικότητα είναι. Τι να κάνω. Όχι, δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Μια συζήτηση κάνουμε. Δεν σου είπε κανένας ότι θα φύγουμε σήμερα από εδώ έχοντας αλλάξει την κοσμοθεωρία μας. Εντάξει. Αλλά επιτέλους, δεν μπορεί να αρνούμαστε ή να αποτρέπουμε ή να απαγορεύουμε ή να βάζουμε εμπόδια σε κάποιον να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τη δουλειά του, την προσωπικότητά του. Ο αντιπεριφερειάρχης σήμερα για να υπερασπιστεί και την προσωπικότητά του, έτσι. Και την, γιατί δεν απαντήθηκε πολιτικά. Ναι. Βεβαίως, προσωπικά. Εντάξει, λέω λοιπόν το εξής, και αυτό είναι κάτι επιτρεπτό, απολύτως επιτρεπτό είναι, έτσι, προς Θεού δηλαδή. Λοιπόν, λέω το εξής, το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί τι, ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου ανακάλυψαν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό είναι αληθές? Το δέχεσαι? Είναι μέτρο του ΠΕΠ. Δεν μπορεί να το δεχθείς αυτό το πράγμα. Έτσι είναι προφανές. Να υποθεί όμως το προφανές. Να υποθεί επίσημα. Έτσι. Ότι τα μέτρα του ΠΕΠ δεν ανακαλύπτονται από τους τελικούς δικαιούχους. Αποστέλλονται στην αλληλογραφία τους τα μέτρα όταν προκυρήσονται, όταν ανοίγουν, αποστέλλονται. Άρα τίποτα δεν ανακαλύπτεται. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, δεν ανακαλύπτεται κανένα μέτρο του ΠΕΠ από τεχνικές υπηρεσίες, κανένας φορέα υλοποίησης. Το δεύτερο είναι το εξής. Τι έγινε σε αυτό? Κόψαμε λεφτά. Γιατί εγώ θέλω να δω τις ευθύνες μας. Εάν κάπου το προκαλέσαμε, είμαι εδώ. Είμαστε εδώ. Πώς το προκαλέσαμε? Κόπηκαν χρήματα από αυτό το έργο, από το Ροδίνι. Τι έγινε? Γι' αυτό και μόνο εκλήθη ο προϊστάμενος της, δεν εκλήθη για τίποτα άλλο, θα τοποθετηθεί πολιτικά. Εντάξει, τι έγινε σε αυτό το έργο? Κυκλοφορεί ένα σύννεφο ενημέρωσης, λέγονται διάφορα. Λοιπόν, ο Δήμος θέλει να φτιάξει αυτή την εξαιρετική περιουσία των Ροδίων. Η περιφέρεια δεν θέλει? Να το δούμε λίγο αυτό, αν θέλει ή δεν θέλει η περιφέρεια. Αν το στηρίζει ή δεν το στηρίζει η περιφέρεια. Κύριε Βουτσινό, που είστε σε μικρόφωνο. Ωραία. Και να πω και κάτι. Γιατί εγώ θα το βάλω στη συζήτηση. Προχθές εγκαινιάστηκε ένα πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο έργο. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο έργο. Το οποίο αναβαθμίζει περιβαλλοντικά τη Ρόδο και ειδικά την περιοχή της Νότιας Ρόδου. Είναι οχητά της Νότιας Ρόδου. Εντάξει. Μερικές μέρες πριν δεχόμαστε μια επίθεση και λέει: κύριοι, μήπως καπηλεύεστε τα έργα μας? Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Τι έγινε σε αυτό το έργο στο κοιτά της Νότιας Ρόδου? Εγώ θέλω ο προϊστάμενος της διαχειριστικής να μας πει μόνο τεχνικά, όχι πολιτικά, τίποτα πολιτικό. Στο χιτά της Νότιας Ρόδου, σε αυτό το έργο που εγκαινιάστηκε προχθές, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου της Ρόδου, ποια συμμετοχή είχαν? Ποια ήταν η συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου, τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου, κύριε Βουτσίνο, στο έργο που εγκαινιάστηκε προχθές στο χιτά της Νότιας Ρόδου? Μπορείτε να πείτε στο σώμα. Πήγαμε εμείς εκεί να καπελώσουμε το έργο που έφτιαξε κάποιος άλλος? Ο κύριος Βουτσίνος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόνο δύο διευκρινήσεις θα ήθελα να δώσω σχετικά με το πάρκο Ροδίνη, με την ανάδειξη αυτού του πολύ όμορφου αλλά εγκαταλελειμμένου χώρου. Όπως γνωρίζετε, σε κάθε δράση που βγαίνει από το περιφερειακό πρόγραμμα, πέρα από την γνώση που έχουν λάβει όλοι κατά την έγκριση του προγράμματος ότι προβλέπεται, εκδίδουμε πρόσκληση η οποία δημοσιοποιείται με την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. Καταρχήν αποστέλλεται εγγράφος σε όλους τους φορείς τους οποίους αφορά. Στην προκειμένη περίπτωση στάλθηκε σε όλους τους δήμους των μεγάλων νησιών της περιφέρειας η πρόσκληση εγγράφος. Ταυτόχρονα περίληψή της δημοσιεύτηκε σε τοπικές εφημερίδες, οπότε όλοι μπορούσαν να λάβουν γνώση και δια του τύπου. Και τέλος αναρτήθηκε η πρόσκληση και στο site της υπηρεσίας όπου έχουμε, και του ΕΣΠΑ, όπου έχουμε υποχρέωση να αναρτούμε όλες τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Οπότε η ενημέρωση του Δήμου Ρόδου στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε με κάποιο μαγικό τρόπο όπως αφέθηκε να εννοηθεί, αλλά με οργανωμένο τρόπο όπως γίνεται σε όλες τις προσκλήσεις. Η υπηρεσία φρόντισε, ο Δήμος Ρόδου όπως και όλοι οι άλλοι μεγάλοι δήμοι, να λάβουν γνώση για τη δυνατότητα υποβολής πρότασης. Ως προς την περικοπή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου για την οποία αφέθηκαν εχμές ότι προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια είτε κατ' υπόδειξη είτε από κάποια εμπάθεια προς το Δήμο Ρόδου, να αναφέρω ότι η πρόταση που αρχικά είχε υποβληθεί προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ ζητούσε ουσιαστικά όλο τον προϋπολογισμό τον διαθέσιμο της πρόσκλησης που ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις για αξιολόγηση, οι οποίες βέβαια απορρίφθησαν όλες, διότι είχαν και αυτές προβλήματα. Η μοναδική πρόταση που περιείχε επιλέξιμο αντικείμενο ήταν η πρόταση για το Ροδίνη. Όμως η πρόταση που υποβλήθηκε περιείχε και μη επιλέξιμο αντικείμενο. Όποιος γνωρίζει αυτή την περιοχή, οι περισσότεροι από τη Ρόδο τη γνωρίζετε πολύ καλά. Η πρόταση περιείχε λοιπόν να κάνουμε παρέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο των Πτολεμαίων. Να υπενθυμίσω ότι η δράση είναι ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλους, οπότε το κομμάτι που αφορούσε τον αρχαιολογικό χώρο των τάφων των Πτολεμαίων ζητήθηκε να αφαιρεθεί από την πρόταση, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι επίσης της πρότασης, προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ, αφορούσε και την διαμόρφωση του δρόμου που υπάρχει μέσα στο πάρκο που ξεκινάει, όσοι το γνωρίζετε από κάτω, περίπου 2,2 χιλιόμετρα αυτός ο δρόμος και καταλήγει πάνω, όπου στην πρόταση περιλαμβανόταν εργασίες να στρωθεί με κυβόληθος αυτός ο δρόμος, 2,2 χιλιόμετρων, να φωτιστεί και να διαμορφωθούν οι τάφροι για την απορροή των ομβρίων. Μάλιστα πριν την πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση για την πρόταση αυτή, μαζί με τον Περιφερειάρχη επισκεφθήκαμε τότε την περιοχή και τον Δήμαρχο Ρόδου και κάναμε αυτοψία για να έχουμε και ήδη άποψη, γιατί εγώ την περιοχή είχα πάρα πολλά χρόνια να την επισκεφτώ, για την πρόταση και τις εργασίες που προτεινόταν. Ουσιαστικά λοιπόν, ενώ περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο η αξιοποίηση και ανάδειξη του κάτω μέρους, εκεί που είναι οι λίμνες που γνωρίζετε στο Ροδίνη, περιλαμβανόταν και ένα αντικείμενο που ξέφευγε από τα όρια αυτής της περιοχής και πήγαινε πάνω στους τάφους του Πτολεμαίων και κατέληγε στην έξοδο από το πάρκο στο πάνω μέρος. Αυτό το αντικείμενο λοιπόν προτείναμε εγγράφως στο Δήμο Ρόδου να το αφαιρέσει από την πρόταση που είχε υποβάλει και ανάλογα να τροποποιήσει τεχνικό δελτίο, προϋπολογισμούς κτλ. Ο Δήμος Ρόδου το αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα και χωρίς να εκφράσει καμία αντίρρηση,
μετά και τη σύσκεψη που κάναμε εκεί, επανυπέβαλε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος την πρόταση, η οποία περιορίστηκε στα 560.000 ευρώ, πόσο είναι το έργο που εντάξαμε τελικά, και περιορίζεται σε εργασίες ανάδειξης του πάρκου Ροδινίου. Όταν βγήκαν και τα οριστικά αποτελέσματα που πάλι δημοσιοποιούνται σε όλους τους φορείς, ο Δήμος Ρόδου δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση, ούτε υπέβαλε ένσταση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, για την πρόταση που τελικά προχωρούσε για ένταξη. Και δεν κατανοώ δηλαδή εκ των υστέρων τις αιχμές ότι περιέκοψε η διαχειριστική αρχή ένα φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όταν ο ίδιος ο Δήμος Ρόδου αποδέχθηκε αυτήν την περικοπή και επανυπέβαλε την πρόταση. Τώρα, σχετικά με το χιτά της Νότιας Ρόδου, το οποίο εγκαινιάστηκε προχθές, να αναφέρω ότι το έργο αυτό μεταξύ πολλών άλλων, θυμάται και ο κύριος Μαχαιρίδης, ανατέθηκε στην Εγνατία με υπουργική απόφαση το 2010. Αξιοποιήθηκε μία μελέτη σε επίπεδο προμελέτης με περιβαλλοντική αδειοδότηση που είχε εκπονηθεί από το τότε Δήμο Νότιας Ρόδου. Και ουσιαστικά η Εγνατία παρέλαβε μία προμελέτη, περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και το χώρο που είχε διατεθεί στην περιοχή του Χαδά εκεί της Νότιας Ρόδου, στη θέση Ποτηρού, προκειμένου να ολοκληρώσει την ορίμανση του έργου, να το δημοπρατήσει και να το παραδώσει τώρα το Φεβρουάριο στο Δήμο ολοκληρωμένο. Η συμμετοχή λοιπόν της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της Ρόδου θα έλεγα ότι είναι καμία στην υλοποίηση αυτού του έργου, πέρα από την μελέτη που είχε κάνει ο Μανώλης ο Σαββής, τότε Δήμαρχος Νότιας Ρόδου, σε επίπεδο προμελέτης, επαναλαμβάνω, η οποία παραδόθηκε στην Εγνατία. Όλα τα άλλα πράγματα έγιναν από την Εγνατία για αυτό το έργο και εν τέλει έγινε και η παράδοση. Ο Δήμος ουσιαστικά ανέλαβε από το Φεβρουάριο να λειτουργεί αυτό το έργο προς όφελος του νησιού της Ρόδου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστώ. Εγώ να πω λοιπόν σε συνέχεια αυτών που ακούσατε. Ναι. Να πω σε συνέχεια, για να συνεχίσω, έπρεπε να γίνει αυτή η τοποθέτηση από τον κύριο Βουτσίνο. Γιατί ο κύριος Βουτσίνος εκπροσωπεί σήμερα εδώ και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στις υπηρεσίες που εργάζονται. Και κάποιος πρέπει να τις υπερασπιστεί αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει να υπερασπιστεί τη δουλειά την οποία κάνουν. Μπορεί κάποιος να έχει άποψη για τη δουλειά τους. Και αν βρίσκει κάποια ζητήματα, μπορεί να τα εντοπίζει. Όμως, στο συγκεκριμένο έργο, είδατε ότι πήγαμε εκεί και οι τρεις. Πήγε ο κύριος Δημάρχος της Ρόδου, πήγε ο κύριος Πουτσίνος και πήγε και ο Μιλό. Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει. Αντιμετώπισε μια αδιάφορη περιφέρεια. Ξεχνάτε ότι δύο χρόνια πριν ψηφίσαμε εδώ, δύο χρόνια περίπου πριν, και είναι μέσω τεχνικό μας πρόγραμμα ένα ποσό για την ανακατασκευή του Ροδινιού. Και τότε που το ψηφίσαμε γιατί. Γιατί μας διαβεβαίωσε ο Δήμος σε σύσκεψη που είχαμε στο γραφείο μας στη Ρόδο, ότι υπάρχουν οι μελέτες, είναι έτοιμες. Έκτοτε μας έχει δοθεί και δεν μας έχει έρθει καμία μελέτη για το Ροδίνι που λέει έχουμε αυτό, το έχετε ψηφίσει, το έχετε εντάξει στο πρόγραμμά σας, πάρτε τη μελέτη ή να τη χρηματοδοτήσετε. Όταν άνοιξε το ΕΣΠΑ, κατατέθηκε αυτό, με απόφαση του Δήμου. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε αυτή την ιστορία. Τώρα, για τα ευρωπαϊκά ειδικά θέματα, γιατί για αυτά είναι η συζήτηση, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, εγώ θέλω να πω σε όλους τι έγινε εδώ στη Σύρο πριν περίπου δύο εβδομάδες. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και εγκαινίασε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σημαντικό έργο, πάρα πολύ σημαντικό έργο για τις Κυκλάδες, για την περιφέρειά μας και για όλη τη χώρα, θα έλεγα. Περίπου 2-3 ώρες μετά υπήρξε δημόσια παρέμβαση από τις Βρυξέλλες, η οποία έλεγε ότι θεώρησαν εκεί ότι είτε δεν αναφέρθηκε ή δεν ήταν επαρκής η έκταση που πήρε στην αναφορά του Πρωθυπουργού η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ταμείων στην υλοποίηση αυτού του έργου. Αυτό το γνωρίζουν όσοι έχουν μία ενασχόληση, μία τριβή με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Δηλαδή είναι και δεσμευτικό, είναι και υποχρεωτικό, είναι και νομική δέσμευση. Άστε το ηθική. Είναι και νομική δέσμευση. Λοιπόν, είναι και νομική δέσμευση να γίνεται αυτή η αναφορά ανελιπώς.
Μια και η συζήτηση ξεκίνησε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εδώ θα το πω και αυτό. Ακόμα και στους συνεργάτες μου που δουλεύουν ένα λογαριασμό δικό μου, στο όνομά μου δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχω δώσει τηρητή εντολή και πιστεύω ότι τηρείται σε όλα τα έργα τα οποία παρουσιάζονται εκεί και είναι χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, να υπάρχει οπωσδήποτε φωτογραφία της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είναι απολύτως σαφές, πάντα και απολύτως σαφές. Έχουμε δει πολλά περιστατικά αυτά που δεν ανέβηκαν, δεν δημοσιοποιήθηκαν, δεν πήραν καμία έκταση και πουθενά. Είδαμε σχολείο δημοτικό σε νησί μας να εγκαινιάζεται με πρόσκληση μόνο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Και καμία, της Σχολικής Επιτροπής, Αντώνη, και καμία αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπαμε το εξής τότε. Δεν είναι θέμα περιφέρειας. Ό,τι αισθήματα τρέφεται για την περιφέρεια μπορείτε να τα τρέφετε ελευθέρως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Είναι η σημαία. Ως ιδέα εννοείται. Ως. Αισθήματα ως ιδέα. Ναι, τα αισθήματα ως αισθήματα. Ως ιδέα, ως πρόσωπα, ως οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, τα σήματα δεν είναι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Είναι το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το σήμα του ΕΣΠΑ. Η πηγή χρηματοδότησης. Αυτή είναι. Τέλος. Καμία άλλη συζήτηση. Λοιπόν, ξαναλέω ότι σε αυτή τη συζήτηση ερχόμαστε με πάρα πολύ έτσι καθαρό μέτωπο, καθαρό βιογραφικό ως προς τα πεπραγμένα του οργανισμού σε ό,τι αφορά την συνεργασία. Υπάρχει απολογισμός για το τι σημαίνει στήριξη των δήμων μας, των μικρών νησιωτικών δήμων ή και μεγάλων δήμων. Εντάξει, και ξαναλέω ότι ήταν πάντα έτσι. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πάντα έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τη φύση των ανθρώπων και της πολιτικής. Και παρόλα αυτά παραμένει στη χώρα ο υψηλότερος βαθμός συνεργασίας. Δεν επηρεάζει αυτό την ευθύνη μας, δεν επηρεάζει την πρόθεσή μας ή τη βούλησή μας να συνεχίζουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, παρά τα όποια και εμείς προβλήματα έχουμε, τα διοικητικά δηλαδή κυρίως, την υποστελέχωση αλλά και την πολύ μεγάλη έτσι, επιβάρυνση στις διαδικασίες από τη συνεχή αλλαγή της νομοθεσίας, να συνεχίσουμε να το κάνουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους. Η συνεργασία σε κάθε περίπτωση είναι ένας δρόμος. Θέλετε κάτι? Ωραία. Συνεργασία σε κάθε περίπτωση είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Και θα κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί αυτό έγινε για ένα έργο ευρωπαϊκό, θα τηρήσουμε στο 100% τις υποχρεώσεις μας, τις δεσμεύσεις μας. Αυτό θα το κάνουμε με έναν τρόπο που θα υπερασπίζεται τη δουλειά που κάνει και το πολιτικό προσωπικό, αλλά και οι υπηρεσίες όλες αυτές, οι οποίες πίσω από το προσωπικό πολιτικό προσωπικό κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, και είναι οι υπηρεσίες της ΕΙΔ, δεκάδες άνθρωποι, είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά ειδικά στο ΕΣΠΑ, στο ΠΕΠ του Νοτιού Αιγαίου, είναι και οι υπηρεσίες της περιφέρειας, γιατί ένας μεγάλος αριθμός αυτών των έργων υλοποιείται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Ευχαριστώ. Η επόμενη φάση στον κανονισμό προβλέπει ερωτήσεις. Δεν νομίζω να συνεννοήσουμε με τις επικεφαλίες. Νομίζω να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Πάμε στη. Ένα λεπτό εκεί. Όχι, να καταγράψω ποιους ενδιαφέρον. Ο κύριος Ανανίας. Άλλη ερώτηση? Υπάρχει άλλος σύμβουλο? Ο κύριος Ανανίας μόνο, έτσι, δεν υπάρχει άλλο. Και ο κύριος Κουνάκης επίσης. Κύριος Κουνάκης. Ωραία. Κύριε Ανανία, την ερώτησή σας. Γεια σας.
Γεια σας. Μια που είναι το θέμα έτσι μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βλέπω εδώ μια ανάρτηση στο λογαριασμό του κυρίου Λεονταρίτη, χτεσινή, και λέει: ξεκινάει το έργο σε Φίνικα Ποσειδονία μετά την έγκριση της ΕΙΔ, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τη σύμβαση με τον εργολάβο. Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολό του από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, τονίζει με κεφαλαία. Εδώ, κύριε Βουτσίνε, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η συμμετοχή, υπάρχει συμμετοχή του Δήμου της Σύρου Ερμούπολης σε αυτό το έργο? Όχι, απευθύνομαι στον κύριο Βουτσίνο που μας απάντησε για το έργο. Εγώ τώρα μπήκα και το είδα, γι' αυτό δεν είναι. Τώρα μπήκα και το είδα. Τώρα μπήκα, δεν το έχω από χτες. Εδώ είναι. Έψαξα να δω, κύριε Λονταρίτη, ποιος είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα έργα. Τώρα έψαξα, έτσι. Στο σύνολο των 100 έργων που έχουν δημοπρατηθεί, στο σύνολο των έργων του ΕΣΠΑ που έχουν ολοκληρωθεί, στο σύνολο των έργων που έχει χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, βρήκατε μία ανάρτηση. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Κύριος Κουνάκης. Καλημέρα και από μένα. Εγώ ήθελα να κάνω έτσι μία ερώτηση στον κύριο Βουτσίνο, να μου διευκρινίσει αν έχει καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Δήμος Ρόδου για να οριμάσει αυτό το έργο στο Ροδίνι. Αν έχουν συμμετέχει οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ώστε να οριμάσει αυτό το έργο στο Ροδίνι. Γιατί νομίζω και εκεί πέρα υπάρχει μία διαμάχη, ποιος έχει βάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως και αρκετοί Δήμοι παραπονούνται ότι καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις τεχνικές υπηρεσίες τους να φέρουν μία πρόταση και στο τέλος κάποιος κόβει μία κορδέλα κτλ. Νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ωραία. Κύριε Βουτσίνο, έχετε το λόγο. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Στο Ροδίνι δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός από την πλευρά μας που ποτέ δεν προεκλήθηκε. Υπάρχει το μικρόφωνο. Ποτέ δεν έχει προβληθεί κανένας. Το μικρόφωνο. Στο έργο του Ροδίνι δεν έχει προβληθεί ποτέ κανένας ισχυρισμός. Το επίπεδο. Για το πω. Θα το ξαναπώ. Νομίζω το ακούσατε όλοι. Στο Ροδίνι δεν έχει προβληθεί ποτέ από εμάς κανένας ισχυρισμός ότι έχουμε εργαστεί σε τεχνικό επίπεδο. Ποτέ δεν έχει προβληθεί αυτός ο ισχυρισμός. Αν υπάρχει κάποια τέτοια λάθος αντίληψη στο μυαλό κάποιου, έχει προκύψει μόνο τους. Δεν προκύπτει από κάποιο κείμενο δικό μας που να λέει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δωδεκανήσου. Οι τεχνικές υπηρεσίες περιφέρειας εργάζονται για το Ροδίνι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε ως δήλωση, ούτε ως κείμενο, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Μάλιστα. Κύριε Βουτσίνο, θέλω να απαντήσετε. Και εσείς. Ναι, αν και απάντησε ο Περιφερειάρχης, δεν νομίζω ότι ισχυρίστηκε κάποιος ότι η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας στα Δωδεκάνησα είχε κάποια ανάμειξη στην ορίμαση αυτού του έργου. Το έργο αυτό είχε οριμάσει από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. Με ανάθεση εξωτερικού μελετητή, δεν έχει σημασία. Ένα πολύ μεγαλύτερο έργο, μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο Πάρκο Ροδίνι, μέρος του οποίου είναι το έργο που εντάξαμε εμείς στο περιφερειακό πρόγραμμα. Ο κύριος Λονταρίτης. Μετά την ολοκλήρωση, νομίζω, τη συζήτηση, γιατί δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιος. Συγγνώμη, εντάξει. Ωραία. Προχωράμε στη διαδικασία των νομοθετήσεων. Ο κύριος Μαχαιρίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι αυτή η συζήτηση προκαταρτική μέχρι στιγμής έχει πάρει μία ώρα. Και φαντάζομαι ότι θα πάρει άλλη μία ώρα, δύο, ενδεχομένως. Να, γιατί είπαμε ότι δεν θα έπρεπε αυτό το θέμα να συζητηθεί σε αυτό το επίπεδο, γιατί η βεντάλια άνοιξε. Από μία, αν θέλετε, σε εισαγωγικά κόντρα μεταξύ Χατζηδιάκου Λεονταρίτη, φτάσαμε στο επίπεδο να συζητάμε για το ΕΣΠΑ, για το ΠΟΥΔΟΕ, για τα έργα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δημοσιότητα, ποιος πρέπει να δημοσιοποιεί και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρεμβαίνει και πώς πρέπει να παρεμβαίνει. Σε ό,τι αφορά
την αντιπαλότητα. Πάντα υπήρχε αντιπαλότητα και συνεχίζει να υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Θα γνωρίζω ότι σε λίγες μέρες τα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Περιφερειών και της ΚΕΔΕ θα ξαναβρεθούν, έχουμε ξαναβρεθεί άλλες δύο φορές, να ξανασυζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στις σχέσεις μας και την αντιπαλότητα η οποία παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως παίρνει και μεγάλη δημοσιότητα. Και αυτό έχει να κάνει με το θολό, αν θέλετε, θεσμικό πλαίσιο, όπου δεν είναι ξεκάθαρο και όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, παρόλο που όλοι διατείνονται ότι οι ρόλοι είναι διακριτοί μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο δεύτερος βαθμός έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα του προγραμματισμού και της ανάπτυξης και ο πρώτος βαθμός έχει τη διαχείριση της καθημερινότητας και της επαφής με τον πολίτη. Αυτή είναι η ρόλη. Και εκεί μπλέκουν, όχι τώρα, διαχρονικά. Μπλεκόταν η νομαρχία στα την καθημερινότητα του πολίτη, που ήταν αρμοδιότητα του Δήμου, μπλέκεται η σημερινή περιφέρεια στην καθημερινότητα του πολίτη, που είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και βεβαίως το όλο σύστημα έχει να κάνει με τον παρά. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, υπάρχουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είναι εθνικοί πόροι, υπάρχουν οι ίδιοι πόροι. Ποιος διαχειρίζεται και πώς κατανέμεται όλη αυτή η διαδικασία? Ήθελα να ρωτήσω, δεν το κάνω όμως, να ρωτήσω τον κύριο Βουτσίνο αν έχουμε πρόβλημα, γιατί στα εκατοντάδες έργα που ολοκληρώθηκαν δεν δώσαμε την απαραίτητη δημοσιότητα που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι εγώ σε όλα αυτά τα έργα τα οποία εγκαινιάζονται έχω βάλει τη σφραγίδα μου. Δεν έχω κληθεί πουθενά σε κανένα από αυτά. Όπως επίσης θα πρέπει, κύριε Βουτσίνο, να πας να ξυλώσεις όλες τις ταμπέλες που μπήκανε και που φέρουν μαζί την παρουσία τη δική μας. Δεν είχαμε αυτή την πρεμούρα να πάμε να δημοσιοποιήσουμε ότι τελειώσαμε τα έργα. Βάζαμε αναγκαστικά ό,τι υποχρέωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει η ταμπέλα, να δημοσιοποιηθεί και τέλος. Εγκαίνια. Ζήτημα στα εκατοντάδες έργα να γίνανε δύο-τρία εγκαίνια. Θα μπορούσα να πάω στα εγκαίνια? Ναι, θα μπορούσα να πάω. Αλλά γιατί να πάω? Είναι κάτι το οποίο ήταν δικό μας. Ήταν έργο που απευθύνεται σε ένα λαό. Αυτός είναι ο χρήστης. Και καλά κάναμε. Άρα λοιπόν λέω και πάλι ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο με τις αλληλοκαλύψεις των αρμοδιοτήτων, θα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι αντιπαλότητες. Και αυτές οι αντιπαλότητες επιτείνονται ακόμα περισσότερο σε τοπικό επίπεδο και στις σχέσεις που μπορεί να έχει η περιφέρεια ή οι αντιπεριφερειάρχες με τον πρώτο βαθμό, τους δημάρχους και όχι μόνο. Και όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές, ακόμα περισσότερο θα εντείνεται αυτή η αντιπαλότητα, γιατί ο καθένας θέλει να περιχαρακώσει τα έργα του. Ναι, το Ροδίνι ήταν μια ιστορία η οποία όντως είχε εγγραφεί ένα ποσό, ένα εκατομμύριο, και βεβαίως εάν το χρηματοδοτούσε, γιατί και πρέπει να το πω και αυτό, στο ΕΣΠΑ υπάρχουν έργα τα οποία δεν έχει καμία ανάμειξη περιφέρεια. Και να το πούμε και από την αρχή αυτό. Μόνο ο Περιφερειάρχης έχει αρμοδιότητα και συνεργασία με την ΙΔΕ. Κανένας άλλος. Από εκεί και ύστερα στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα τα οποία είναι έργα της περιφέρειας, προγραμματισμός, μελέτη, υλοποίηση και ταμπέλα περιφέρεια νοτιού Αιγαίου. Τέλος. Υπάρχουν και έργα όμως τα οποία είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Ο Δήμος εκτελεί, προγραμματίζει, ο Δήμος μελετά, ο Δήμος υλοποιεί και βάζει την ταμπέλα του. Είναι υποχρεωμένος βεβαίως να βάλει από κάτω από πού χρηματοδοτούνται. Και δεν χρηματοδοτούνται μόνο από το ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούνται και από άλλα ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούνται και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τις διάφορες ΑΕΠ. Μόνο που πρέπει να μνημονεύει. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο ζήτημα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασίες αντιπαλότητας. Όλοι δουλέψαμε ή δουλεύουμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, να εξυπηρετήσουμε αυτό το λαό.
Και όταν αυτός ο λαός με τα μύρια προβλήματα που έχει βλέπει αυτούς τους διαπληκτισμούς, να πω εγώ, που δεν είναι διαπληκτισμοί ούτε κοκορομαχίες, είναι αυτό το οποίο προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο, δυστυχώς. Ποιος οικειοποιείται τι. Και άρα ελπίζω στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ να ξεκαθαρίσουν αυτά τα θέματα, και τώρα που αλλάζει ο Καλλικράτης να ξεκαθαρίσουν και αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ο Χατζηδιάκος είναι δήμαρχος Ροδίων. Ο δήμαρχος Ροδίων, ο δήμος Ρόδου μάλλον, είναι ο μεγαλύτερος δήμος στο νότιο Αιγαίο. Με μία πληθυσμιακή κάλυψη περίπου 45% του πληθυσμού του Νοτίου Αιγαίου. Και άρα αναλογικά, λογικά, θα έπρεπε να έχει και μία αναλογία, αν θέλετε, από τα διάφορα προγράμματα. Όμως αυτό δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα κατά πόσον έχει την ετοιμότητα, όταν προκυρήσονται οι διάφορες δράσεις, να μπορεί να συμμετέχει και να παίρνει τα έργα. Αυτό γίνεται για όλους. Και δεν μπορεί να γίνει διάκριση, ούτε μπορούν να κατανεμηθούν οι πόροι από το ΕΣΠΑ με πληθυσμιακά κριτήρια. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, η περιφέρεια έρχεται και λέει και σωστά ότι οι Δήμοι δεν έχουν αυτή τη δύναμη, οι μικροί Δήμοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να εκπονήσουν μελέτες. Και άρα, ελάτε να αναλάβουμε εμείς για λογαριασμό δικό σας να κάνουμε και τον προγραμματισμό, να κάνουμε και τις μελέτες, να πάρουμε και τις εγκρίσεις, να το εντάξουμε και στο πρόγραμμα. Πώς όμως? Με συγκριτική αξιολόγηση πάλι. Δεν σημαίνει ότι επειδή μελετώ, προγραμματίζω, θα το εντάξω και σίγουρα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Άρα λέω λοιπόν ότι και αυτός ο μεγαλοειδεατισμός πρέπει να κοπεί. Ότι εγώ είμαι και εγώ διεκδικώ και εγώ πρέπει να πάρω. Δεν ισχύει. Τώρα, ο Δήμαρχος Ροδίων, γιατί αυτή είναι η, από ό,τι κατάλαβα και από την τοποθέτηση του κ. Λονταρίτη, υπάρχει ο Δήμαρχος Ροδίων και ο Δήμαρχος Σύρου. Είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι κτλ. Όμως πρέπει να πω ότι σε ό,τι αφορά το Δήμο Ροδίων, στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικά της νομαρχίας Δωδεκανήσου, ήταν ενταγμένα έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατομμυρίων και τα οποία τα περισσότερα από αυτά η αρμοδιότητα υλοποίησης των έργων ήταν του Δήμου Ροδίων. Από αυτά τα έργα κανένα δεν προχώρησε μέχρι σήμερα. Και διανύουμε το τέταρτο έτος και τελειώνουμε. Παίρνουμε στο πέμπτο. Ενδεχομένως ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ήταν και αντιπεριφερειάρχης και υπεύθυνος προγραμματισμού και υπεύθυνος έργων, να έχει και μία πικρία ότι από όλα αυτά τα έργα κάτι δεν προχώρησε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι πόροι, εφόσον ανήκανε στο Δήμο Ροδίων ή στο νησί της Ρόδου, θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να μην φύγουν από τη Ρόδο, να παραμείνουν στη Ρόδο και να υλοποιηθούν έργα στη Ρόδο. Ενδεχομένως, λέω. Αλλά για να κλείσω, γιατί δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω, νομίζω ότι οι παρεξηγήσεις άρθηκαν. Δεν νομίζω ότι ήθελε κανένας να υποτιμήσει τον άλλον. Η αντιπαλότητα θα υπάρχει, λέω, εκπορεύεται εκ του θεσμικού πλαισίου και όχι γιατί ο κ. Λονταρίτης έχει μια έτσι πιο επιθετικό τόνο όταν τοποθετείται για κάποια πράγματα. Λέω ότι θα ήταν καλύτερο, και το κλείνουμε αυτό, θα ήταν καλύτερο οι όποιες παρεξηγήσεις να λυθούν σε επίπεδο Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου και της Περιφερειακής Αρχής, ή εν πάση περιπτώσει όποιος θύχτηκε, ας βρεθούν μεταξύ τους και τα βρούνε. Σε αυτές τις εποχές, σε αυτούς τους καιρούς και κυρίως σε μια περιοχή όπου είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω στον κύριο Περιφερειάρχη, επειδή ανάκυψε το θέμα με το δίκτυο Natura, να δει όλα αυτά τα παρατηρητήρια τα οποία κατασκευάστηκαν και που έχουν να κάνουν με αυτό που η Τουρκία σήμερα διαμαρτύρεται, σε τι κατάσταση είναι, γιατί από ό,τι μαθαίνω οι Δήμοι τα έχουν σχεδόν εγκαταλείψει. Και είναι κρίμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι είναι νησιά ελληνικά το 1998,
στερεί από την Τουρκία τη δυνατότητα σήμερα να αμφισβητεί την ελληνικότητα αυτών των νησιών. Ας δει η Περιφερειακή Αρχή αυτά τα έργα, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα, γιατί είναι σε όλα αυτά τα οποία αμφισβητεί σήμερα η Τουρκία. Τον λόγο έχει η κυρία Μαυρουδή. Θα κάνω μια πολύ σύντομη τοποθέτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απέχουμε στο σύνολό μας από ένα μοντέλο διαχείρισης αυτοδιοίκησης πρωτίστως ως επικοινωνιακό θόρυβο. Πρέπει να δούμε την ουσία και η ουσία είναι αυτό που δεκαετίες τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι είναι δεδομένο, δηλαδή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που σημαίνει τόσο στον κάθετο άξονα όσο και στον οριζόντιο, συνεργαζόμαστε για να κάνουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Θα πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε ένα συγκεκριμένο τομέα εδώ στο Νότιο Αιγαίο, και αυτό είναι ο αθλητισμός. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωρικές παρεμβάσεις σε συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο, μετρούν τον αντίκτυπο και όχι μόνο τον αριθμό των ωφελουμένων, τον αντίκτυπο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της δημιουργίας της αύξησης της συμμετοχής στην άθληση, τη δημιουργία χώρων αναψυχής. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν αν δεν καθίσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, αφού διασαφινιστεί το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις αρμοδιότητες και μπουν συγκεκριμένα κριτήρια για την κατανομή των πόρων, που δεν έχει να κάνει μόνο με το ΕΣΠΑ αλλά και με το ΠΟΥΔΟΕ, αφού επεδώσουμε τι σημαίνει περιφερειακή στρατηγική και εξειδίκευση της περιφερειακής στρατηγικής και σε ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο στάδιο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα πρέπει να σκύψουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς όλα αυτά θα μπουν σε ένα τραπέζι, θα καθίσουμε όλοι μαζί και θα δούμε την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Χατζηγιάννη. Εγώ θα επαναλάβω το ερώτημα, να το φέρω εδώ μέσα, όπως το βάζει ο κόσμος. Γιατί έχει τη σημασία του. Γιατί τσακώνονται. Πού διαφωνούν. Και γιατί το θέτει έτσι ο κόσμος. Γιατί αυτό που καταλαβαίνει η κοινωνία είναι αυτό που βιώνει, η πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά, και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι τα προβλήματα στη δουλειά, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, είναι η χαμηλή μισθή, οι χαμηλές συντάξεις, είναι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους στον χώρο της παιδείας. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γιατί δεν έχουν υπηρεσίες υγείας, δεν έχουν πλοία, δεν έχουν συγκοινωνίες φθηνές. Είναι κάθε πρόβλημα που ζουν καθημερινά και αυτό δεν αλλάζει. Παρόλο που γίνονται έργα και δεν αμφισβητεί κανένας ότι κάποιο έργο γίνεται, αλλά είναι ένα έργο που αλλάζει την καθημερινότητα του κόσμου, τον ανακουφίζει, εξασφαλίζει μια ευημερία. Και γιατί γίνεται αυτό? Είτε πρώτος βαθμός είναι, είτε δεύτερος η τοπική διοίκηση, είναι κρατικός μηχανισμός. Και πολύ ξεκάθαρα το έβαλε η κυρία Μαυρουδή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει διοίκηση ξεχωριστά ή αυτόνομη. Υπάρχει πολυεπίπεδη. Δηλαδή, ό,τι καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να περνά από όλες τις βαθμίδες της διοίκησης. Η ίδια δηλαδή πολιτική θα ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταλήγει μέχρι και τον κοινωνικό εταίρο. Γιατί είναι μέσα και αυτοί οι φορείς, τα σωματεία και όλα αυτά, ώστε να περνάνε καλύτερα οι πολιτικές αυτές. Να ενσωματώνεται και ο κόσμος στην αντίληψη. Και αυτό έχει να κάνει και με τη διαφήμιση του ΕΣΠΑ. Να εξασφαλίσει δηλαδή μια δημοφιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μας ταΐζει, ότι τις χρωστάμε και χάρη, ενώ είναι πόροι του ελληνικού λαού που βγαίνουν μέσα από τη φορολογία του και φτιάχνονται κάποια έργα τα οποία δεν πάνε βέβαια για τις ανάγκες πάλι που έχει στην καθημερινότητα του ο λαός. Σε εξειδικευμένα έργα πάνε, τα οποία πρέπει να έχουν ανταποδοτικότητα,
τα οποία πρέπει να έχουν μία προοπτική εκμετάλλευσης από επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτές είναι προτεραιότητες. Όσον αφορά τώρα τα μικρά έργα τα οποία ανακουφίζουν τα νησιά, είναι σε προτεραιότητα βασικά έργα, χρηματοδοτούνται εύκολα, όχι βέβαια. Αυτά μένουν πίσω γιατί προηγούνται άλλα. Άρα λοιπόν είτε, και αυτό είναι που βγαίνει σαν συμπέρασμα, ότι στη στρατηγική δεν διαφωνεί αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφωνία στρατηγική όσον αφορά τον πρώτο βαθμό, το δεύτερο και την ίδια την κυβέρνηση ακόμα, με τις εξαγγελίες που έκανε ο Τσίπρας εδώ πέρα. Ταυτίζονται. Είναι μια πολιτική που είναι αντιλαϊκή και δεν διακυβεύονται, δηλαδή δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, να διακινδυνεύσετε δηλαδή συμφέροντα σημαντικά. Και ο Δήμος το αποδεικνύει σήμερα. Κάνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί? Για να πετύχει το αναπτυξιακό συνέδριο. Γιατί εκεί παίζονται. Εκεί παίζεται το χρήμα, εκεί παίζεται η ανάπτυξη. Για ποιους? Για συγκεκριμένους, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, καθαρά το λέμε. Δεν θα γίνει καμιά ανάπτυξη για τον λαό και το βλέπουμε στον τουρισμό αυτό. Ενώ έχει τόσα κέρδη ο τουρισμός, υπογράφτηκε συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν τους αναγνωρίζει το ρεπό. Άρα τι έφελος έχουν οι εργαζόμενοι και 0,38 λεπτά αύξηση την ημέρα? Αυτά πρέπει να δουν, από εκεί να βγάλουν συμπεράσματα, από εκεί να βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος. Και πραγματικά, αν δεν δραστηριοποιηθεί, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του για να αλλάξει την κατάσταση αυτή, είτε σε αυτοδιοίκηση, είτε σε κεντρική πολιτική, δεν πρόκειται να διάσπρει μέρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαύρος θέλει κάτι στην τοποθέτηση, όχι? Προχωράμε στη διαδικασία των τοποθετήσεων του Συμβούλου. Προχωράμε στη διαδικασία των τοποθετήσεων των περιφερειακών συμβούλων. Να σημειώσω, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο Μπάρδος, ο κύριος Δεκαβάλας. Ναι. Λοιπόν, ποιον? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Ανανίας έχει το λόγο. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να επισημάνω ότι εκτός του ότι δεν έχουμε εισηγήσει για τα τέσσερα πρώτα θέματα, θέλω να επισημάνω τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στην εισαγωγή της συζήτησης του θέματος αυτού, μετά από ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ανακοινώσεις που γίνονται μέσα στην διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως για παράδειγμα πριν λίγους μήνες η ανακοίνωση της διαγραφής μου, δεν μου δόθηκε χρόνος να απαντήσω όπως είχα αιτηθεί. Τέλος πάντων, αυτή η διαμάχη για τη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των δύο βαθμών ή μάλλον για τη μη αποδοχή της επιβαλλόμενης κυριαρχίας όπως το ευρούν οι Δήμοι, θεωρείται τώρα από εσάς σκόπιμο να συζητηθεί. Το πρόβλημα δεν αφορά το συγκεκριμένο έργο όπως είχε αντιληφθεί. Η Περιφερειακή Αρχή έχει εισαγάγει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την καινοτομία διοίκηση μέσω Facebook. Επιπλέον τώρα εισάγει και τις διαφωνίες στο Facebook ως θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι φανερό ότι γίνεται προσπάθεια μέσω των έντονων αντιδικιών και των αντιπαραθέσεων να καλυφθεί το έλλειμμα στην παραγωγή έργου. Ακούμε συχνά για τον πρωταθλητισμό που γίνεται. Πρωταθλητισμό όμως βλέπουμε μόνο στην έρηδα, το διχασμό και στα κενά περιεχομένου δελτία τύπου. Από το έργο σταματάμε στις διαφημίσεις. Η επικοινωνία είναι ουσία του θέματος και ο τρόπος που αυτή γίνεται. Είπε και ο κύριος Μαχαιρίδης πριν ότι δεν επικοινωνούσε επαρκώς τα έργα και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ο Σάιμον Άνχολτ, Βρετανός αυθεντία στο χρηστό τρόπο άσκησης διοίκησης με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας για τον τόπο ή τον προορισμό, μια ταυτότητα που περιέχει τα χαρακτηριστικά που η διοίκηση και οι πολίτες έχουν επιλέξει, περιγράφει αυτή τη χρηστή διαχείριση με ένα κυκλικό σχήμα όπου τίθεται ένας στόχος, συζητείται ο στόχος, προετοιμάζεται, εμπλουτίζεται ίσως,
υλοποιείται, πραγματοποιείται ο στόχος και στη συνέχεια επικοινωνείται. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διοίκηση, γιατί είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να γνωρίζουν πού πάνε τα χρήματά τους και τι γίνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα της διοίκησης αυτής. Στην συνέχεια θέτεις τον στόχο, συνεχίζεις να τον προετοιμάζεις, τον επικοινωνείς και πάλι το ίδιο. Επισημαίνει δε στην επόμενη παράγραφο ότι η άσκηση της διοίκησης κατά την αντίθετη φορά, δηλαδή θέτεις τον στόχο και τον επικοινωνείς, λέγεται προπαγάνδα. Δυστυχώς η μέχρι τώρα άσκηση διοίκησης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για την προπαγάνδα. Ποιο είναι το κλειδί εξόδου από το αδιέξοδο? Είναι η συνεργασία. Πρέπει να σταματήσει η μάχη της κορδέλας. Συνεργασία δεν σημαίνει απαραίτητα και συμφωνία. Κάθε βαθμός πρέπει να τοποθετηθεί όπως είναι ορισμένος από τον Καλλικράτη δίπλα στον άλλον. Η κοινωνία απαιτεί συνεργασία. Ας κατεβάσουμε τον εγωισμό, πολιτικό και προσωπικό, και ας υπηρετήσουμε τους θεσμούς και τους πολίτες που μας έταξαν εδώ. Ο κύριος Κουνάκης, έχει το λόγο. Μετά την απάντηση του κύριου Βουτσίνου και του κύριου Περιφερειάρχη, που χαίρομαι που μας είπαν ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν θέλουν να καπηλευθούν αυτές τις εργασίες τους, θα ήθελα να πω, ειδικά για το Ροδίνη, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κύριε Λονταρίτη, επειδή ζείτε εδώ και ξέρω ότι είσαστε ευαισθητοποιημένος και έχετε έτσι πολύ αισθητική, σας πω ότι να έρθετε να το δείτε, αξίζει τον κόπο, αντί να τσακωνόμαστε, να πούμε, αφήστε με να ολοκληρώσω, αντί να τσακωνόμαστε, να έρθει και η Περιφερειακή Αρχή και να πει ότι με ιδίους πόρους να φτάσουμε το 1 εκατομμύριο και το έργο να γίνει τέλειο. Στη δική μου την οπτική γωνία, η επανεκλογή ενός περιφερειάρχη περνάει από επιτυχημένους δημάρχους. Και το αντίστροφο. Επιτυχημένοι δημάρχοι, επιτυχημένος περιφερειάρχης. Αποτυχημένοι δημάρχοι, αποτυχημένος περιφερειάρχης. Φάνηκε στον κόσμο και στην κοινωνία ότι όλοι προσπαθούμε με τα χρήματά τους, των φορολογουμένων Ελλήνων και Ευρωπαίων, να παίξουμε με τη δόξα. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι δικά μας χρήματα αυτά που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Και επειδή αναφέρετε τους πολιτικούς εγωισμούς, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να τους κατεβάσουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Λονταρίτη, γιατί πάρα πολύ καλές ιδέες, δομές και έργα παραμένουν στο σιρτάρι και ποτέ δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί έχουμε αναγάγει την πολιτική μας διαφωνία σε προσωπική κόντρα. Όσον αφορά τους Δήμους, θέλουν μια ηθική αναγνώριση, έτσι αν μπορώ να δώσω κι εγώ μια συμβουλή, προτροπή, να αισθάνονται ότι οι τεχνικές τους υπηρεσίες που κάνουν τόσο μεγάλο αγώνα να οριμάσουν τα έργα, αξίζουν έναν έπαινο. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Κι αν εσείς επιθυμείτε να παραστείτε στην ΠΕΘ και να το λύσετε το πρόβλημα αυτό. Αφού δεν ήρθαν αυτοί εδώ, να πάτε εσείς στην ΠΕΔ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορείτε να το φέρετε σαν θέμα εκεί και να το λύσετε. Άρα στην επόμενη συνεδρίαση πιστεύω ότι αφού δεν ήρθαν εδώ πέρα, μπορείτε να πάτε να ακούσετε τα παράπονά και να τα λύσετε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Το λόγο έχει η κυρία Φτακλάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ξεκινήσαμε να συζητάμε ως πρώτο θέμα κάτι που ουσιαστικά αποτελεί μια διαμάχη μεταξύ του Δημάρχου και Πρόεδρου της ΠΕΔΝΑ και του κ. Λιονταρίτη επί της ουσίας. Εγώ δεν θα πω, με κάλεσαν οι προλύσαντες περί του μοντέλου πολυσυμμετοχής διακυβέρνησης σε σχέση με το ΕΣΠΕ κτλ. Εγώ θα σταθώ τελικά στην αφορμή αυτού του συμβάντος, η οποία αφορμή ήταν μια ανάρτηση του Δημάρχου. Μεταξύ άλλων, κοινοποιούσε την εφημερίδα Ροδιακή, έτσι, για να ενημερώσει και κάποιους συναδέλφους που ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, με υπέρτιτλο «Χρηματοδότηση της περιφέρειας για το έργο του Ροδινιού». Και από κάτω, βεβαίως, η εφημερίδα έλεγε «Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ». Άρα υπήρχε όλη δημοσιότητα.
Ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ούτε ήρθα να τον υπερασπιστώ, εγώ αναφέρω γεγονότα. Είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι της περιφέρειας έργο, είναι του Δήμου, το εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα κτλ. Επί της ουσίας, γιατί αναφέρει και μια έκφραση περί λιβανιστήρι για τη χρηματοδότηση της ΠΝΑ, η ουσία ουσιαστικά ήταν τελικά ο καυγάς για το πάπλωμα. Τελικά ποιος χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία. Και θεωρώ λοιπόν ότι εδώ κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε τον τύπο επί των ύλων, ως προς το πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία του ΕΣΠΑ. Το πρώτιστο είναι ότι ακριβώς η αδυναμία την υπάρχουσα χρονική περίοδο λειτουργίας και του ίδιου του Καλλικράτη με την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν είναι πρώτη φορά που συγκρούονται ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός για το θέμα τα αρμοδιοτήτων κλπ. Αλλά ειδικά στο ΕΣΠΑ παρατηρούμε εδώ και καιρό μία, αν θέλετε, υποβόσκουσα διαμάχη μεταξύ περιφέρειας και δήμων, χωρίς να το λένε ανοιχτά, για το ποιος τελικά θα καρποθεί και θα πιστωθεί το έργο. Καταρχήν, τα έργα όλα ανήκουν στους πολίτες. Το έχουμε πει όλοι και συμφωνούμε σε αυτό. Κατά δεύτερον, το ΕΣΠΑ έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία δημοσιότητας. Άρα, οτιδήποτε αφορά τη δημοσιότητα, οφείλει ο τελικός δικαιούχος, που στην περίπτωση του Ροδινιού είναι ο Δήμος Ρόδου, να κάνει τις σχετικές. Να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας με τα σύμβολα κτλ. Κτλ. Δεν έχει η περιφέρεια, η ΕΕΔ, για να είμαι και ακριβής, όχι η περιφέρεια. Η ΕΕΔ που αποτελεί η υπηρεσία της περιφέρειας έρχεται να δει αν εφόσον τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας. Είμαι σίγουρη ποτέ μέχρι σήμερα ο Δήμος Ρόδου διαχρονικά δεν υπέπεσε τέτοιο σφάλμα να μην τηρήσει κανόνες δημοσιότητας. Έχουν πάρει άπειρα έργα από τότε που ξεκίνησαν τα προγράμματα, δεν ανακαλύψαν τον τροχό σήμερα. Και άρα θεωρώ τελικά ότι ο καυγάς είναι εκ των όνου κάνευ. Απλά ο Δήμαρχος τόνισε κάτι, στο οποίο και εγώ θα συμφωνήσω ότι κανείς δεν νομοποιείται να καρπώνεται τα έργα του ΕΣΠΑ. Κανείς μας. Ούτε εμείς παλιά ως Περιφερειακή Αρχή οφείλαμε να το κάνουμε αυτό, ούτε εσείς ούτε κανείς. Τα έργα του ΕΣΠΑ ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι προγράμματα, κοινοτική πόρη, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους. Αυτή στην παρούσα χρονική περίοδο οι περιφέρειες με τον Καλλικράτη έχουν τη διαχείρισή τους και σε κάποια είμαστε και τελικοί δικαιούχοι, σε κάποια όμως και στα περισσότερα είναι οι Δήμοι. Άρα εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να βγαίνουμε να λέμε μπράβο ζήτω μας το εντάξαμε, αλλά να λέμε μπράβο σε όλους μας που καταφέραμε τελικά να εντάξουμε το Α έργο, το Β έργο, το Γ έργο κλπ. Αυτό που έχω να πω και κλείνω και το έχω γράψει κιόλας επανειλημμένος. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της αναθεώρησης που γίνεται, είναι πολύ σημαντικό πλέον για να σταματήσει ο καυγάς για το πάπλωμα, να μπούμε πλέον σε ένα νέο μοντέλο πολυσυμμετοχής διακυβέρνησης και του ίδιου του ΕΣΠΑ. Και νομίζω ότι ο τρόπος που κατανεμήθηκε το ειδικό αναπτυξιακό του Χαρίτσι, να το λέμε έτσι για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, το ότι εντός εισαγωγικών, Αντώνη, γιατί εντάξει, των πραγμάτων είναι πιο εύκολο να το, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, ο τρόπος που έγινε η κατανομή των 58 εκατομμυρίων, δεν θυμάμαι, βοηθήστε με, μπορώ να κάνω και λάθος, απευθείας στους τελικούς δικαιούχους, πάρτε Δήμη τόσο, πάρε περιφέρεια τα 2 εκατομμύρια από τα 3,5 που ζήτησες για την προβολή των νησιών και that's all, για το συγκεκριμένο έργο, το συγκεκριμένο κομμάτι αναφέρω. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο καθένας να παίρνει το δικό του έργο, να κάνει τη διαχείρισή του για να σταματήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Απόλυτα. Παρακαλώ, περιφερειάρχη. Ένα λεπτό, άστο βρεπετε, εντάξει. Πώς θα τα υλοποιήσουν. Περισσότεροι από τους τελικούς δικαιούχους θα έρθουν εδώ και θα πούνε. Κοιτάξτε τι μας έδωσε το Υπουργείο. Τώρα που έχουμε τα χρήματα, έχουμε τη χρηματοδότηση που ο Υπουργός μας την έδωσε, δημοκρατήστε τα. Ποιος θα τα δημοκρατήσει. Αυτό είναι μια άλλη στάξη συζήτηση, κύριε Περιφέρειο, το οποίο και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί επανειλημμένος και βλέπουμε και βγαίνουν μικρά νησιά. Αυτό είναι μια άλλη. Είναι το δεύτερο βήμα. Χαρά μας που πήγανε τα έργα αυτά από το ειδικό αναπτυξιακό, χαρά μας που πήγανε κατευθείαν στους τελικούς δικαιούχους. Εγώ το είπα και στον Υπουργό, το είπα και στον Πρωθυπουργό. Και θα το πούμε και στον αναπτυξιακό τώρα στις 16 του μήνα που θα έρθουν. Στους περισσότερους από τέσσερις σελίδες που είναι οι κατανομές, οι τρεις από αυτές τις τέσσερις σελίδες θα έρθουν εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε προγραμματικές. Δεν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα. Όμως αυτό το θα μου επιτρέψετε. Έδωσε τέσσερα έργα στον Δήμο Πάτου, τρία έργα στον Δήμο Ανάφης, ένα παράδειγμα. Αυτά τα 7 για παράδειγμα έργα, μόλις έρθει η ώρα να τα κάνουν οι άνθρωποι, και μακάρι να γίνουν και τα λοιπά, θα έρθουν εδώ πέρα για προγραμματικές. Ποιος πια να τις διαχειριστεί. Ούτε διοικητικά. Δηλαδή, σαφέστατα, και εδώ είναι μια συζήτηση. Είναι φοβερό θέμα. Έτσι, σαφέστατα. Είναι φοβερό. Και εδώ είναι λοιπόν η επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε για το πώς τελικά θα διαχειριστούν, ειδικά οι μικροί Δήμοι, αυτά τα έργα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε μια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και στο ίδιο το ΕΣΠΑ, συμφωνώ απόλυτα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, να μην τώρα πέφτει το χρόνο των συναδέλφων. Αλλά βεβαίως και εμείς ως περιφέρεια να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις παραπάνω από αυτές που μπορούμε
να υλοποιήσουμε. Για να μην έχουμε τα Δήμου να βγαίνουν και να λένε «Α, μας πουλήσατε, α, δεν μας στηρίξατε, α, μας αφήσανε έκθεση, έτσι». Δηλαδή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κλείνω με αυτό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει σημείο τριβής, κύριε Λιονταρίτη. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Ακριβώς στην παρούσα φάση τα προβλήματα είναι πιο σοβαρά, είναι σε άλλους τομείς και όχι τώρα στο αν η δημοσιότητα του ΕΣΠΑ έγινε σωστά ή όχι. Πολύ σωστά έγινε και τα έργα, ξαναλέω, ανήκουν στους τελικούς δικαιούχους, που τελικά οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι πολίτες των νησιών μας. Ούτε εμείς, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος. Κανείς δεν θυμάται αν είχε την υπογραφή του Χατζημάρκου, του Φούφου του, του Χατζηδιάκου κλπ. Πιστέψτε με. Όλοι θα λένε έγινε το πάρκο του Ροδινιού. Και εύχομαι να γίνει και θέλω και προσωπική δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι τα υπόλοιπα 500.000, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Κουνάκης, θα διατεθούν από ιδίους πόρους αν και εφόσον δοθούν οι μελέτες. Να πω κάτι. Ναι, επειδή έχει γίνει συζήτηση γι' αυτό. Το ξέρω τι είναι. Δεν είναι ψηφισμένα. Ναι, απλά επιβεβαιώστε ότι θα γίνει αυτό. Πώς θέλετε να το κάνω? Θέλετε να πάω να οικετεύσω, να μου φέρουν τη μελέτη? Πώς την κατέθεσαν όμως το ΕΣΠΑ? Δεν το ξέρω αυτό. Πώς έγινε αυτό? Δεν το ξέρω, δεν πήρα εγώ την απόφαση. Ένα λεπτό, δεν την πήρα εγώ την απόφαση. Δεν είναι σαφές ότι είναι εκεί τα χρήματα αυτά? Δεν είναι απολύτως σαφές. Άρα οι μελέτες υπάρχουν για να πάνε στο ΕΣΠΑ? Δεν υπάρχει μελέτη για κάτι άλλο. Εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και συγγνώμη για την κατάσταση. Ήρθε εδώ, ήρθε στην περιφέρεια, πρωτοκολλήθηκε κάποιο αίτημα από κάποιον ο οποίος λέει «Έχω το τάδε έργο, έχω μελέτη όρημη για το έργο αυτό και παρακαλώ εξετάσετε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσει». Πώς το σκέφτεσαι να το κάνουμε ανάποδα? Να το κάνουμε και ανάποδα. Το κάναμε. Λέω, το κάναμε. Είπαμε, ελάτε στο γραφείο στην περιφέρεια, ελάτε στο γραφείο. Εντάξει, τι κάνετε με το Ροδινί, έχετε μελέτες? Έχουμε μελέτες. Θέλετε να βάλουμε στο δικό μας τεχνικό πρόγραμμα να βάλουμε χρήματα για να έρθετε να το φτιάξετε? Μάλιστα. Τα έχουμε, θα σας φέρουμε συντόμως. Μετά από 2 χρόνια, δεν έρχεται καμία μελέτη. Μετά από 2 χρόνια ανοίγει ένα μέτρο του ΕΣΠΑ. Το οποίο τι έχει μέσα? Έχει 1.000.000 ευρώ. Έτσι. Ένα πολύ μικρό ποσό. Έχει 1.000.000 ευρώ. Είχαμε κατά νου τότε συζητήσεις με άλλα νησιά και άλλους δήμους που είχαν κάποια έργα αντίστοιχα. Δεν ήταν μεγάλο το ποσό. Βάλαμε 1.000.000. Λέμε να δούμε πώς θα είναι το ενδιαφέρον, τι προτάσεις θα έρθουν κτλ. Ο μοναδικός δήμος ο οποίος γνωρίζει ότι έχει χρηματοδότηση, έχει έτοιμη χρηματοδότηση για το έργο, πάει και βάζει πρόταση για 1.000.000. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή, όπως και να το πιάσουμε, φταίμε. Ναι, αλλά όπως και να το πιάσουμε, δεν μπορεί να φταίμε. Εντάξει. Γιατί δεν είναι. Γιατί στη Ρόδο. Είναι πρόεδρος της ΠΕΔ, δεν είναι δήμαρχος Ρόδος. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε στη διαδικασία. Ο κύριος αντιπρόεδρος έχει ζητήσει για ένα λεπτό το λόγο. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση. Ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Λονταρίτης, στην τοποθέτησή του στάθηκε ιδιαίτερα στο άριστο βαθμό συνεργασίας που έχει η περιφέρεια με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σε επίρρωση αυτού του ισχυρισμού είπε ότι δεν έχει εισπράξει κανένα παράπονο, καμία διαμαρτυρία από κανένα δήμαρχο των Κυκλάδων. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι είναι, ότι δεν έχει εισπράξει πράγματι κανένα παράπονο. Μόνο θα ήθελα να πω, και είναι άποψή μου προσωπική αυτή, ότι το ότι δεν έχει εισπράξει παράπονα δεν αποτελεί ασφαλές και αντικειμενικό κριτήριο ότι δεν υπάρχουν παράπονα και ότι δεν μπορεί να υποβόσκουν παράπονα. Εξάλλου, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι υπάρχει μία παροιμία που λέει «Χέρι που δεν μπορείς να δαγκώσεις, προσκύνησέ το ή φύλα το». Λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε μάλλον την αντίληψη ότι το επίπεδο συνεργασίας και η βοήθεια που προσφέρουμε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης έχει φτάσει ταβάνι και να επαναπαυθούμε στο τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα ή συνήθως κάνουμε. Πρέπει να καταβάλουμε συνέχεια προσπάθεια για ακόμα καλύτερη συνεργασία. Και πιστεύω ότι αυτό που είπα, ότι δεν έχω κανένα αντιπολιτευτικό τόνο, είναι απλώς να παροτρύνω την παρούσα Περιφερειακή Αρχή να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για να εξυπηρετήσει τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Χατζηιωάννου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
κυριαρχικός ωφελούμενος ο πολίτης του Νοτιού Αιγαίου. Υποχρέωση των αιρετών, όταν εκλέγονται, είναι να αποτελούν και ένα παράδειγμα συμπεριφοράς, επικοινωνίας και συνεργασίας για την κοινωνία. Η λειτουργία του αιρετού, που είναι, για να μην πω υπερβολή, ένας διακεκριμένος πολίτης ενός τόπου, είναι να δείχνει και μια συμπεριφορά πολιτική, κοινωνική και λεβεντιάς. Είναι το α και το ω. Να είναι περήφανοι και συμπατριώτες του που τον εξέλεξαν και να μπορούν να συνεργάζονται με όλους. Εδώ λοιπόν, όταν έχεις αυτή την ιδιότητα του αιρετού, πρέπει να κινείσαι υπέρ, να έχεις περίστευμα καρδίας και να είσαι ειρηνοποιός. Όπως είπε ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία, Παντελή. Και κατά τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, η αγάπη λέει, και μιλάω για την αγάπη στον πολίτη, ου περπερεύεται και ου ζητείται εαυτής. Το κάνουμε για τους πολίτες, από αγάπη για τους πολίτες αυτού του τόπου. Τους ίδιους πολίτες έχουν και οι Δήμοι, τους ίδιους πολίτες έχει και η Περιφέρεια. Δεν έχει άλλους. Καταλαβαίνω το δίκαιο να αναγνωρίζεις σε αυτούς που κοπιάζουν ότι υπέβαλαν, πραγματικά υπευλήθησαν σε έναν κόπο. Η ηθική αυτοργή των εκπονούνων μελετών είναι οι άνθρωποι που τις μελετούν. Είναι οι μηχανικοί, είναι οι υπηρεσίες οι οποίες τις οριμάζουν, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Από την άλλη, καλό είναι, επειδή ο αιρετός πρέπει να σεμνύνεται και ό,τι κάνει, το κάνει όχι για να κομπάζει, αλλά και για τη δική του ιστοροφημία. Είναι πραγματικά να είναι σεμνός και προς το πώς προβάλλει τα πράγματα. Εγώ αναγνωρίζω, υπηρετώ στην αυτοδιοίκηση και ως μηχανικός 37 χρόνια. Καταλαβαίνω ότι η ευθύνη δημοσιότητας είναι ευθύνη. Οφείλει να μπει η ταμπέλα. Οφείλει να βγει το δελτίο τύπου. Στο δελτίο τύπου όμως πρέπει να αναγράφεται εκπόνηση της μελέτης αυτός ο Δήμος που μπορεί και έχει απόλυτο δίκιο περιφερειάρχης για αυτού που δεν μπορούν. Αλλά και αυτό είναι μια ευθύνη της περιφέρειας. Δεν είναι ευεργεσία, κύριε Περιφερειάρχα μου. Ποτέ δεν το είδα ως ευεργεσία όταν υπηρέτησα. Είναι ευθύνη μου, γι' αυτό εξελέγηνα από τον τόπο. Είναι ευθύνη μου να κόψω το κεφάλι μου, να βρω τρόπο να ελοπίσω επί τα βελτίου του τόπου, για το όφελος των πολιτών. Εάν λοιπόν, κύριε Λονταρίτη, και είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων, έτσι γεννήθηκα, ειρηνοποιός, εγώ καταλαβαίνω και την ένταση της στιγμής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει στους βαθμούς οποιαδήποτε αντιδικία. Έχω υπηρετήσει και τον πρώτο βαθμό και ως αντιδήμαρχος και ως πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Ρόδου και στην περιφέρεια και ως πρώην αντιπεριφερειάρχης και τώρα περιφερειακός σύμβουλος. Δεν αντιδίκησα ποτέ με κανέναν. Ναι. Όταν η λογική επικρατεί, πρόεδρε μου, τελειώνω αμέσως. Όταν επικρατεί η λογική και η καλή προαίρεση, είμαι σίγουρος ότι λύνονται τα πάντα. Θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να επικρατήσει. Καταλαβαίνω την ένταση, καταλαβαίνω την κούραση, καμιά φορά την υπερβολή της δημοσιότητας, πολλές φορές και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, που τα λέω καμιά φορά, αντί να εξημερώνουν τα ήθη, προκαλούν. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει αυτή η σεμνότητα, η μετροέπεια. Είμαστε οι Ροδίτες που ο πρόγονός μας, ο Κλεόβουλος, είπε το μέτρον άριστον και αρχή πάντων άνθρωπος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αγαπητέ Φιλίμωνα, όλοι μας να καταβάλουμε την προσπάθεια και υπέρβαση του χαρακτήρως μας. Όλο λοιπόν, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ωφέλον των πολιτών και το καλό του τόπου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπαριανάκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους και καλό Πάσχα να έχουμε. Πράγματι δεν κρατήθηκα και πήγα να διακόψω τη συνάδελφο την κυρία Φτακλάκη, λέγοντας ότι ο ηθικός αυτουργός Λίτσα είμαι εγώ. Και ηθικός αυτουργός είμαι εγώ, γιατί εγώ επισκέφτηκα τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του και του είπα κατηδίαν, έχοντας το τεχνικό πρόγραμμα και ως πρόεδρος του Πιτόριο, ότι Περιφερειάρχη μου, πρέπει να κάνουμε ένα έργο. Αυτή τη στιγμή δεν ευλογώ τα γένια μου. Ένα έργο το οποίο είναι πνοής, το οποίο έζησα εγώ ως νέος υπάλληλος που προσλήφθηκα. Η Αλεπού να τρώει επί Βενετοκλή Δημάρχου το χέρι αυτού τον οποίο τάιζε και από εκεί και έκτοτε 1981 για το πάρκο του Ροδινιού δεν λειτουργήσε πάρκο Ροδινιού μέχρι σήμερα. Πρέπει λοιπόν αυτό, πρόσεξε, Βενετοκλή 81 του τέστη, σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι που δεν γνωρίζετε, 2018
Πόσα χρόνια πέρασαν. Και ο Περιφερειάρχης από την πρώτη στιγμή είπε ότι να πεντάξουμε μέσα από το προσωρινά το βοτανικό κήπο και αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε στο τεχνικό πρόγραμμα να τα μεταφέρουμε για να γίνει το έργο αυτό. Και ρωτώ όλους σας εδώ, το έργο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος θα το έπαιρνε περισσότερο? Θα ήξερε κανένα στη Ρόδο ότι το έκανε η Περιφέρεια ή επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου? Ερωτώ όλους. Ερωτώ τον Αντώνη, ο οποίος υπηρέτησε επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου. Η ιδιοκτησία ποιανού είναι αυτό? Δεν είπα, εκτός εάν μιλάω διαφορετικά, δεν είπα ότι δεν είναι τα χρήματα που διαχειριζόμαστε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών όλων, και γι' αυτό κρινόμαστε και είμαστε σε αυτή τη θέση. Επί Δημαρχίας λέω, Φώτη Χατζηδιάκου, επί Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Έχουμε τώρα, για να εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει σε όλη αυτή την κακή στιγμή την οποία υπήρξε ή οτιδήποτε. Facebook, μεγάλος κουτσοπόλης, μου αρέσει και εμένα. Κάθε μέρα μπαίνω και βάζω φαγητά για όλους. Μ' αρέσει και εμένα. Μεγάλος κουτσομπόλης. Εάν δεν υπήρχε, ξέρετε τι, εγώ θα πω για τους μεγαλύτερους που... Της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάνε. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω και να πω. Facebook τι σημαίνει. Και το γνωρίζετε όλοι οι συνάδελφοι. Ο θείος του αγαπητού συναδέλφου του Δημήτρη Τσοπανάκη, ο υπουργός τότε, και όσοι διετέλεσαν την εποχή εκείνη, ο Κωτιάδης, ο αείμνηστος, πήγαινε και έκανε ένα τηλεγράφημα στο χωριό που έκανε το έργο και έλεγε κατόπιν ενεργειών μου κτλ. Μάζευε ο κοινοτάρχης όλους και έλεγε, ξέρετε κάτι, ο υπουργός μας έκανε το λιμάνι, μας έκανε το ένα. Τώρα αυτή τη στιγμή με ένα κουμπί πατάμε και γίνεται το έλα να δεις. Και όχι μόνο αν εκφράσει και μια άποψη προσωπική, επειδή είμαστε περιφερειακοί σύμβουλοι ή δημοτικοί σύμβουλοι, αντιπεριφερειάρχης ή οτιδήποτε, εκεί μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να σχολιάζει. Σημασία έχει, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα έργο 38-40 ετών. Ένα έργο που πραγματικά μια περιοχή την οποία όσοι την επισκέφτηκαν έχουν να λένε, και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη αυτή και δεν έχει μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη, ξεκινάει να γίνεται. Και τσακωνόμαστε γιατί γίνεται. Τσακωνόμαστε γιατί γίνεται, χωρίς λόγο. Το Facebook λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν η μία από... Κύριε Περιανάκη, μόνο ολοκληρώστε. Και ναι, τελειώνω. Και ηθικός αυτούργος εγώ. Στη συνέχεια θέλω να πω το εξής, γιατί πράγματι ο λόγος του κυρίου Μαχαιρίδη και του Χατζιάννου και όλων των συναδέλφων, και ειδικά και των συναδέλφων οι οποίοι ήταν στην παράταξή μας και μετά έχουν αποστασιοποιηθεί. Εγώ δεν σας διέκοψα, σας άκουγα με προσοχή. Εκτός εάν είναι μια τακτική. Την τακτική αυτή να έχεις υπόψη σου. Την έκανα και εγώ. Κύριε Μπαριανάκη, στο Προεδρείο. Αυτό δεν σας θυμά. Εντάξει. Κύριε Μπαριανάκη, στο Προεδρείο. Εντάξει. Όχι, ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε. Έχω λοιπόν να πω το εξής, κλείνοντας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς από αυτά που είπατε εδώ δεν διαφωνεί ότι πράγματι ο πρώτος με το δεύτερο βαθμό πρέπει να συνεργάζονται για να υπάρχει και έργο και να έχουμε αποτέλεσμα. Πρέπει όμως όλοι μας εμείς που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε θέση, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Διότι η κεντρική εξουσία πάντα αυτό ήθελε να το μοιράζει. Δεν θα ξεχάσω. Ο δεύτερος βαθμός έγινε επί κυβερνήσεως Πασόκ, επί Τσοχατζόπουλου, με όραμα την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε, είχαν διορισμένο πάντα περιφερειάρχη. Στη συνέχεια τον αναβαθμίσανε, γίνανε καλλικράτες και. Και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τα ίδια θα γίνουν και στη συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα εν όψη του καλλικράτη, τα ίδια προβλήματα θα έχουμε. Ξέρετε τι έλεγα εγώ στη συνεδρία του Νομαρχιακού Συμβουλίου, και δεν το βάζω ως Κυκλάδες δωδεκάνησα. Ότι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρέπει να υπάρχει 14η περιφέρεια, τότε τους είπα. Γιατί δεν μπορεί να συνεπάρξουμε. Θα είμαστε οι κόοικοι καλύμνοι του Νομαρχιακού Συμβουλίου πηγαίνοντας στη Σύρο και από τη Σύρο στη Ρόδο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άλλοι συνάδελφοι έλεγαν ότι μπορούσε να γίνει μία περιφέρεια όλο το Αιγαίο. Άλλοι συνάδελφοι είχαν άλλη άποψη. Θεμητές οι απόψεις, το αποτέλεσμα μετράει. Και κλείνοντας, εύχομαι στο διάστημα αυτό μέχρι τις εκλογές να πάμε ειρηνικά, να υπάρχει αυτή η συνεδρίαση που λέτε και να βρεθούν και από τις δύο μεριές για το καλό όλων μας και για το καλό των πολιτών του Νοτίου Αιγαίου η συνένεση και μάλιστα. Όπως είναι και οι μέρες αυτές, ευχαριστώ. Ειρήνη μην όπως λέμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παγιαννάκη. Ο κύριος Μπάρδος έχει το λόγο. Καλημέρα και από μένα, θα είμαι πολύ γρήγορος. Καταρχήν δεν υιοθετώ την έκφραση κόντρα που αποδόθηκε στην κατάθεση ορισμένων δημοσιεύσεων, το σύνολο των δημοσιεύσεων, για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι δεν το ξεκίνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι απαντάμε σε προκλήσεις που κατατίθενται από άλλους. Δεν δημιουργούμε εμείς νέες προκλήσεις. Απαντήσεις δίνουμε. Και τη τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι ο μηδενισμός δεν είναι πολιτική, είναι μιζέρια, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Δεκαβάλας. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα, θα είμαι πολύ συνοπτικός. Αυτές οι αντιπαραθέσεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, δεν οδηγούν πουθενά. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουν και οι δύο πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω και να βρουν τα σημεία που τους ενώνουν. Και αυτό δεν γίνεται με δημόσιο διάλογο και με δημόσια αντιπαράθεση, γίνεται με συζήτηση και διαβούλευση και κλεισμένων των θυρών από τις επικεφαλείς των δύο θεσμών. Είναι αδιάφορο για τον πολίτη ποιος είναι φορέας εκτέλεσης ενός έργου, ποιος φταίει και ποιος σηκώνει το γάντι σε μια διένεξη. Ο κόσμος θέλει μια καλύτερη καθημερινότητα, θέλει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, θέλει να βρει εργασία αυτός που δεν έχει εργασία, θέλει ανάπτυξη για τον τόπο του. Το ιδανικό είναι λοιπόν να γίνεται ένα βήμα πίσω και από τους δύο εκπροσώπους των θεσμών, γιατί διαφορετικά αυτό που βγαίνει προς τα έξω δεν κινδυνεύει μόνο να είναι μια αρνητική εικόνα, αλλά μια τραγελαφική εικόνα. Τα θέματα αυτά λύνονται με αλληλοσεβασμό, με κατανόηση και με οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, ακόμη και στα σημεία εκείνα που παρουσιάζει κενό η νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Λοτσάρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω τρία πράγματα. Πρώτον, καταρχήν χαίρομαι που τελικά συζητήθηκε το θέμα. Παρόλο που υπήρχαν οι αναστολές για να μην συζητηθεί, διαπιστώνω με χαρά ότι είναι καλό οι παρεξηγήσεις να συζητιούνται και να λύνονται. Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση από τις εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Βουτσίνος. Επειδή τέθηκε θέμα ποιος ορίμασε το έργο και έτσι, προφανώς η περιφέρεια ποτέ δεν ήθελε να καπηλευτεί κάποιο έργο, αλλά για να είμαστε και ακριβώς, να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν θα δώσουμε συγχαρητήρια στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου που είναι 120 και πλέον μηχανική, αλλά στον ανάδοχο που ανέλαβε να το οριμάσει. Γιατί μιλάμε για μια περιφέρεια που έχει έλλειψη από μηχανικούς και εκεί που υπάρχει η πληθώρα βλέπουμε ότι υπάρχει προέκυψε ανάδοχος για να γίνει ορίμαση. Και τρίτον, θερμή παράκληση. Τις δύσκολες μεταμεσονύχτιες ώρες που όλοι μπορεί να είμαστε επηρεασμένοι από διάφορα και επειδή όλοι εκπροσωπούμε και θεσμικό ρόλο, προσοχή στη χρήση του Facebook. Εγκυμονεί ο κίνδυνος μιας εγωκεντρικής προσέγγισης που αδικεί τις πραγματικές απόψεις του καθενός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζανετίδης. Πολύ συνοπτικά, συνάδελφοι, να ευχηθώ κι εγώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους. Το θέμα έχει εξαντληθεί. Τα προβλήματα πρέπει να συζητώνται. Μόνο με την συζήτηση λύνονται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρύβονται κάτω από το χαλί. Γιατί όπως ακούσαμε και τον Ρολίσαντα
πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Μαχαιρίδη, υπήρχε το πρόβλημα, υπάρχει, υπέβοσκε και λόγω του ότι δεν συζητήθηκε, δεν φωτίστηκαν τα θέματα τα οποία υπήρχαν και κρεμόντουσαν. Έχουμε φτάσει σε σημείο σήμερα να επιχειρούνται εγκαίνια που είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, από την ΕΙΔ και να μην υπάρχει πρόσκληση να είναι μόνο από τους Δήμους. Όπως και στην τελευταία περίπτωση με το ΧΙΤΑ της Νότιας Ρόδου αναβλήθηκαν διότι η πρώτη πρόσκληση έφυγε και ήταν μόνο από το Δήμο της Ρόδου. Λοιπόν, υπάρχει αυτό και πρέπει, είναι ένα από τα σημεία τα οποία είναι μελανά και πρέπει να συζητηθεί. Εμείς καλώς κάνουμε και το συζητάμε στο επίπεδο το δικό μας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα το κάνει προφανώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και εμείς θα είμαστε εκεί, το είπε και ο Περιφερειάρχης, κάθε φορά είμαστε εκεί και κάθε φορά κοντά στους Δήμους για τα προβλήματα που βάζουν. Μόνο λοιπόν με φως στα προβλήματα, φως για να λυθούν. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Λονταρίτης. Κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση προς όλους τους συναδέλφους. Κυρία Φτακλάκη, ανοίξτε την καλοσύνη. Όχι. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Γιατί κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα σήμερα? Γιατί? Γιατί από ό,τι άκουσα μέχρι στιγμής, έχω ακούσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολύ ωραίους ιεραποστολικούς λόγους, ενδεχομένως να είναι και λόγω της Μεγάλης Εβδομάδος περί συνεργασίας, δεν έχω ακούσει καμία ουσιαστική πολιτική τοποθέτηση. Γιατί είμαστε εδώ? Εκτός από περιφερειακές παρατάξεις, κύριοι συνάδελφοι, όλοι μαζί είμαστε η Περιφερειακή Αρχή, ο θεσμός, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Δεν είπατε τίποτα για αυτόν τον θεσμό. Προσπαθήσατε να συμψηφίσετε, μια και δεν μπορέσατε να πείτε κάτι για την Περιφερειακή Αρχή, δεν είχατε τίποτα να πείτε για τον τρόπο που η Περιφερειακή Αρχή έχει διαχειριστεί τα πράγματα 4 χρόνια, προσπαθήσατε να το συμψηφίσετε. Οκ. Λόγω των ημερών, δεκτό. Μεγάλη εβδομάδα έχουμε. Δεκτό και η προσπάθεια, δεκτή και η προσπάθεια συμψηφισμού που προσπαθήσατε να κάνετε. Είμαστε εδώ γιατί ένα πολιτικό πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση του θεσμού, του πολιτικού θεσμού που υπηρετεί, παραποίησε γεγονότα. Ένα δεύτερο πολιτικό πρόσωπο βγήκε και είπε, προσέξτε, εδώ είναι κείμενα, δεν είναι ρητορική η τοποθέτησή μου, ότι οι πολίτες του Νοτίου Αιγαίου είναι τυφλοί και κουφοί. Και εδώ θα τον καλέσω να ανακαλέσει το τυφλός και κουφός για τους πολίτες, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Και λέει, τυφλός και κουφός, όποιος δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα συνεργασίας των Δήμων, γιατί υπάρχει απόφαση της ΠΕΔ που μιλάει για τους Δήμους και της Περιφέρειας. Αυτά πρέπει να κουβεντιάζουμε αν θέλουμε να έχουμε χρηστή διοίκηση. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριοι. Εγώ ουδέποτε υπήρξα οπαδός της οριζόντιας αντιμετώπισης των ανθρώπων που συμμετέχουν στα κοινά. Υπάρχουν οι ικανοί και οι λιγότεροι ικανοί. Υπάρχουν οι έντιμοι και άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους άλλα. Υπάρχουν οι ανιδιοτελείς και οι ιδιοτελείς και θα μπορούσα να συνεχίσω τους χαρακτηρισμούς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρει η κοινωνία. Την δημόσια παρουσία μου πρέπει να την αξιολογεί, αγαπητέ Παναγιώτη, και δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν θα ξαναβγω εγώ αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, εσείς περιφερειακός σύμβουλος ή περιφερειάρχης, επειδή κάποιος δήμαρχος είναι ικανός. Όχι. Θα κριθεί ο δήμαρχος, θα κριθεί και ο περιφερειακός σύμβουλος και ο περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει αυτό που είπες, αγαπητέ Παναγιώτη. Αυτή η οριζόντια λογική, ότι όταν είναι καλοί οι δήμαρχοι βγαίνουν και περιφερειάρχοι, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό καταστρατηγεί καταρχήν μια βασική δημοκρατική αρχή του αξιολογήν του πολίτη απέναντι στο πολιτικό πρόσωπο.
Λοιπόν, εγώ ουδέποτε ήμουν υπέρ της οριζόντιας λογικής, είναι καταστροφική για την ίδια την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να αξιολογεί και να επιλέγει. Τελειώσαμε με το εξής. Θα, με πολύ σεβασμό στον κύριο Χατζιωάννου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία τη σημερινή, εγώ είχα δεχθεί και μια προσωπική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς από τον κύριο Χατζηδιάκο. Δεν τους αναφέρω, τους προσπερνάω. Μένω στο πολιτικό σκέλος του προβλήματος. Τι δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας το λέω και ούτε θέλω να το αναφέρω, ούτε με προβληματίζει. Στην πολιτική είμαστε και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά συμβαίνουν. Εγώ ούτε το ανέφερα, ούτε θα το αναφέρω. Δεν υπάρχει λόγος να ξανανοίξω με... Είναι γραμμένα, θα σας παραδώσω. Το έχω φέρει εδώ. Ναι, δεν πειράζει. Όχι, ήταν δελτίο τύπου αυτό. Δεν ήταν Facebook, δελτίο τύπου χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν απασχολεί το σώμα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί συνάδελφοι, για 3 δευτερόλεπτα μετά από όλη αυτή την τοποθέτηση να πω κάτι. Για το επικοινωνιακό που λέτε, συνάδελφε, με πολύ σεβασμό σε αυτά που είπατε. Στο νησί μου έχουν ολοκληρωθεί 4 έργα του ΕΣΠΑ. Μεγάλα έργα, στο νησί μου, δεν λέω για τα άλλα νησιά. Το ένα είναι η ανάπλαση της παραλίας, στα εγγένεια του οποίου ήμουν 30, 40, 50 μέτρα μακριά από την Κορδέλα. Το δεύτερο ήταν η ανάπλαση της περιοχής των Μπευκακίων, που δεν παρευρέθηκα καν. Όταν κάποιοι που μας κατηγορούν σήμερα έγραψαν στην πινακίδα «Δημαρχούντος». Η πινακίδα λέει «Δημαρχούντος». Εγώ δεν ήμουν καν στα εγγένεια. Όταν παρελήφθησαν 2 λεωφορεία που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ στη Σύρο, δεν ήμουν καν στην παραλαβή για να βγω φωτογραφία. Και όταν έγιναν και τα εγγένεια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Άνω Σύρο, δεν πήγα στα εγγένεια. 4 έργα του ΕΣΠΑ της περιφέρειας στο νησί μου και δεν πήγα πουθενά. Και συγγνώμη που το ανέφερα, αλλά κάποια στιγμή τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη για όλους αυτούς οι οποίοι το παίζουν και τιμητές. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα σχέσης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι σχέσεις μας είναι άριστες. Το πρόβλημα το οποίο ανήκυψε ήταν για το δελτίο τύπου και όχι επί της ουσίας, όπως πολύ σωστά είπατε. Εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε, να αιτιολογήσουμε και να δικαιολογήσουμε την πολιτική παρουσία μας επί της ουσίας, επί των σχέσεων συνεργασίας για τα έργα και όχι για τα δελτία τύπου. Και για τα έργα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε νυχθημερών για το καλό του πολίτη. Οι άλλοι θα συνεχίσουν στο Facebook. Ευχαριστώ πολύ. Θα να το κλείσω λίγο. Και το θέμα θα το κλείσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Εγώ θα πω το εξής. Στις κορδέλες αυτές συμμετέχουμε, όποτε συμμετέχουμε, δεν πάμε σε όλες. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι λόγω της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίποτα άλλο. Εντάξει. Και σας έδωσε το παράδειγμα τώρα ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Γιώργος Λοταρίτης, μόνο για την νησί της Σύρου. Θα σας δώσω εγώ ένα άλλο παράδειγμα, αλλά 4 έργα στην ΚΕΑ, στη Τζιά. Κανένας μας. Εντάξει, το μόνο που ζητάμε είναι να είναι σαφής η αναφορά και όχι στην περιφέρεια, να είναι σαφής η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στο πρόγραμμα κτλ. Να πω για την αναφορά του Άγγελου Ανανία, του Σάιμον Άνχολτ. Σάιμον Άνχολτ είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, συμφωνώ απόλυτα. Άγγελε, έχω την τιμή να γνωρίζομαι και να συναντιέμαι και μαζί του όποτε βρίσκομαι στο Λονδίνο. Και μάλιστα θα ήθελε πάρα πολύ και εγώ συμπεραίνω από τη σημερινή σου τοποθέτηση ότι θα υποστηρίξεις εάν τον φέρουμε εδώ πέρα αυτόν τον εξαιρετική προσωπικότητα, πιστεύω παγκόσμια προσωπικότητα, αν τον φέρουμε εδώ πέρα κάποια στιγμή να μιλήσει. Το πρόβλημά του είναι, του Άνχολτ, ότι δεν μιλάει σε ανοιχτά ακροατήρια. Θέλει κλειστή πόρτα και συγκεκριμένο μικρό αριθμό ακροατηρίου. Λοιπόν, και ο λόγος που
Εγώ με τιμά η σχέση μου μαζί του. Εγώ δεν το έφερα σαν πρόταση. Είναι για να μην κατηγορηθώ για την κλειστή πόρτα κτλ. Αλλά αφού τον εκτιμάς τόσο, πιστεύω ότι θα έχω ένα σύμμαχο στο πρόσωπό σου στο να φέρουμε τον Άνχολτ εδώ και να μιλήσει σε όλους μας. Θα κλείσω με την τοποθέτηση του Γιάννη του Μαχαιρίδη, που λέει ότι δεν τον καλέσε κανένας στα εγγένεια. Δεν καλούμε εμείς. Δεν έχουμε καλέσει. Και προχθές στα εγγένεια στην Νότια Ρόδο, στο Χιτά της Νότια Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου έκανε τις προσκλήσεις, όπως και σε όλα τα έργα. Οι Δήμοι τυπώνουν τις προσκλήσεις και τις στέλνουν. Δεν έχουμε στείλει εμείς. Δεν καλούμε εμείς. Άρα μπορεί να το δεχθώ το παράπονο του, αλλά δεν είναι απευθύνεται σε εμάς. Εγώ χαίρομαι για την τοποθέτησή του για το μεγάλο ιδεατισμό από πλευράς Δήμου Ρόδου. Θα θυμίσω και όταν ήμουνα στο προηγούμενη θητεία μας, ήμουνα αντιπολίτευσης του Στάθη του Κουσούρνα, εμένα μου απαντούσε όταν του έκανα κριτική ότι υπονομεύεται από τον Γιάννη Μαχαιρίδη για την περιφέρεια. Αυτή ήταν η απάντηση, σαν στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Του Κουσούρνας. Ναι. Εμένα μου το έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, και επειδή προχθές το ψάχνα, λέω τώρα τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, μπορεί να μην τα βρω. Βρήκα στο YouTube τη συνέντευξή του στην ΕΡΑ, που λέει δεν μπορεί μια δημοτική αρχή στην προσπάθειά της να ορθοποδήσει, να έχει μια τέτοια εσωτερική αμφισβήτηση ή υπονόμευση να ανήθικο. Αναφερόμενος στην περιφερειακή αρχή του Γιάννη Μαχαιρίδη. Γι' αυτό λέω πάντα έτσι ήταν αυτή η σχέση, πάντα έτσι θα είναι. Αλλά δεν μπορεί να μην καταδικαστεί η φράση αχυράνθρωπος στο πρόσωπο του Γιώργου Λονταρίτη. Έτσι, για να τα κλείσουμε. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε. Ξεπερνάμε. Ο Δήμαρχος της Ρόδου, γραπτός, όχι στο Facebook, όχι στο Facebook. Εγώ απέφυγα, δεν έκανα δήλωση, με ρώτησαν οι δημοσιογράφοι και απήντησα πολύ ήσυχα και λέω εμείς είμαστε εδώ, θα συνεργαστούμε, ξεπερνάμε τα προσωπικά θέματα. Έχουμε και προσωπικά, έχουμε και απόψεις, έχουμε και εκτιμήσεις. Εκτιμούμε ή δεν εκτιμούμε κάποιον, μπορεί να θέλουμε να μην αποζητούμε την παρέα μαζί του όταν τελειώνει η δουλειά. Εντάξει, αλλά η δουλειά είναι δουλειά και η δουλειά μας θα γίνεται. Εντάξει. Στα βασικά και στα πολιτικά συμφωνούμε, συνεργασία, εδώ είμαστε και τα ταμεία μας είναι ανοιχτά και οι υπηρεσίες μας είναι ανοιχτές και τα μυαλά μας είναι ανοιχτά. Όσο μπορούμε, ό,τι αντέχουμε και διοικητικά και οικονομικά και πολιτικά να συνεχίσουμε και θα το κάνουμε αυτό, αλλά ξαναλέω, η καταδίκη αυτού του χαρακτηρισμού δεν μπορεί να μην υπάρξει. Έτσι, λοιπόν, πάμε παρακάτω.